Μέρη, καλώς ήρθατε στο μαγκαζίνο Life. Είμαστε και σήμερα εδώ για να δούμε όλα τα θέματα που έχουμε προετοιμάσει για σας σήμερα. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από το πολύ θετικό. Είναι τα δώρα που θέλουμε να δώσουμε σήμερα. Είναι τα ρολόγια Φερέντι. Να, όπως αυτό εδώ, το πολύ ωραίο που φοράω εγώ σε όλα τα χρώματα. Με μουσικό quiz και όπως αλλιώς θέλουμε να δώσουμε σήμερα τα δώρα, Στέφανε. Έχουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε και άλλα πολλά. Το τηλέφωνο 211-55-55-50, το τηλέφωνο της εκπομπής μας, απλή αστική χρέωση. Παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε συμμετοχή και κερδίζετε τα ωραία δώρα μας. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά να σας δείξουμε, θα είναι κοντά μας ο ζαχαροπλάστης από τα ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης και θα μας πει σήμερα την μαγική συνταγή του μιλφέι που όλοι θέλουμε να μάθουμε. Αυτή τη συνταγή πώς και πώς την περιμένουμε. Θα περάσουμε ωραία σήμερα. Θα περάσουμε ωραία σήμερα. Γιατί πιάνεις την κοιλιά σου? Επίσης θα συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα που πολύ πιστεύαμε ότι αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχει να κάνει με το Αλσχάιμερ. Να όμως που το Αλσχάιμερ χτυπάει και έτσι σε πιο νεαρές ηλικίες και μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Θα είναι εδώ και θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό που μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι δεν μας αφορά και όμως μπορεί και να μας αφορά και πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις και θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα όμως θέλω να καλησπερίσω εδώ δίπλα μου τη Χριστίνα Λικιαρδοπούλου. Καλησπέρα. Τηλεκριτικός, εντάξει, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Ωραία που είστε σήμερα κοντά μας, γιατί έχουμε να δούμε τα τηλεοπτικά. Να δούμε τι είδαμε την εβδομάδα που μας πέρασε και τι γίνεται γενικά. Γίνεται ένα μπάχαλο βέβαια. Ένα μπάχαλο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Τώρα όμως, παιδιά μου, θέλω να ξεκινήσουμε με την εικόνα που σόκαρε αυτή την εβδομάδα. Είναι μια εικόνα που μιλάει από μόνη της. Έχει να κάνει με την σφαγή, θα έλεγα, γιατί δεν είναι αλεία, δελφινιών στην Ιαπωνία, που γίνεται δυστυχώς κάθε χρόνο. Πραγματικά η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε. Είναι κάτι που συνηθίζεται, αλλά είναι τραγικό να βλέπεις τόσα δελφίνια. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό είναι σοκαριστικό. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο στην Ιαπωνία. Ακριβώς. Υπάρχει μια περίοδος συγκεκριμένη που γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι πραγματικά φρικαλέο. Δηλαδή έγινε παραδοσιακό το έγκλημα. Είναι παραδοσιακό ακριβώς. Το έγκλημα. Μιλάμε για μια θάλασσα κατακόκκινη, όπως βλέπετε. Και νομίζω ότι είναι πίνακα ζωγραφική. Και νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα που βλέπεις. Και το φοβερό είναι, επειδή έτσι με σόκαρε και εμένα αυτή η εικόνα που την είδαμε στην εβδομάδα. Και διάβασα μετά, δηλαδή, τι συμβαίνει. Έχουν τα δελφίνια αυτά για μέρες μυστικά. Γιατί κάποια από αυτά προσπαθούν να τα πουλήσουν κιόλας σε κάποιους ζωολογικούς κήπους κτλ. Και τα υπόλοιπα πάνε για εστίαση. Ξέρω, και είχαμε και μία αντίδραση και υπήρχε και έτσι γενικά μία αναμπουμπούλα στα social media, γιατί υπήρχε και μία πρέσβης της Αμερικής στην Ιαπωνία, η οποία έγραψε στο Twitter ότι η Αμερική είναι εναντίον αυτής της αλληλείας δελφινιών κτλ. Μήπως και γι' αυτό, Κιμ, ακούστηκε περισσότερο το θέμα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει τόσος λόγος. Mm. Όπως είπατε, είναι μια παράδοση, ένα έγκλημα, όπως είπε η πολύ σωστά κυρία Λικαρδοπούλου, το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό. Ναι. Και φέτος το συζητάμε και έχει γίνει λόγος παγκοσμίως και καλά γίνεται λόγος. Το θέμα είναι να γίνεται και κάτι να σταματήσει. Γίνεται όμως, γιατί δεν είναι παράνομο στην Ιαπωνία. Έχει βγει υπεύθυνη τη κυβέρνηση και έχει πει ότι δεν είναι κάτι παράνομο. Όχι, δεν διώκεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ λέω που είναι τώρα η Greenpeace, έτσι, που είναι όλοι αυτοί. Μας κάνει εντύπωση γιατί είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Ξέρουμε ότι τα ζώα υπάρχουν και σε αιχμαλωσία και όλο αυτό. Αλλά τόσο έντονο και σε εικόνα δεν το έχουμε ξαναδεί. Χριστίνα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και είναι και έτσι αγριευτικό. Και δείχνει και πόσο βάρβαρος είναι ο άνθρωπος. Ακριβώς. Είναι εικόνες που δεν ξέρω αν πρέπει να τη σβήσουμε από την ύμη μας, να σταματήσει. Όχι, αυτό, θεωρώ. Δεν θα έλεγα. Αντίθετα, θεωρώ ότι το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε τόσο πολύ θα προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να καταργηθεί αυτή η παράδοση, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι, κάποιες νεότερες γενιές μπορεί να ευαισθητοποιηθούν.
Το θέμα είναι να υπάρχει μια παράδοση για ένα καλό. Δηλαδή, ξέρεις ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχεις το Πάσχα και τρως το αρνί. Είναι κάτι καλό. Ναι, έτσι, γίνεται, ναι, το ίδιο. Εδώ τι είναι το ωραίο, ποιο είναι το ωραίο τη υπόθεση. Αρνιά και κατσίκια και δηλαδή. Σφαγή των αμνών σε εμά. Για καλό λόγο. Παιδιά, ο άνθρωπος σε αυτά έχει λίγο ξεφύγει. Το Πάσχα, όπως είπες, είναι ένα παράδειγμα δικό μας. Πόσα αρνιά και κατσίκια σφάζονται. Τα απλώς δεν το έχουμε δει σε εικόνα. Σε πολλές θάλασσες, όπως ας πούμε και σε εμάς, είναι σχεδόν είδος προς εξαφάνιση και προστατεύεται πάρα πολύ. Και εντάξει, όσο να είναι ένα θηλαστικό ζώο, πολύ όμορφο, που νομίζω ότι δεν προορίζεται για την εστίαση και αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Από την άλλη, η Ιαπωνία είναι πρότυπο πολιτισμού, αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπεις, έχει και αυτό τον πολιτισμό όμως. Όπως και τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, έτσι και η Ιαπωνία. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα. Δεν ήταν η πιο ωραία εικόνα, έτσι, για να ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι με κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε. Σίγουρα, να τα βλέπουμε και να τα κρίνουμε. Πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς άλλη εικόνα. Γιατί θέλαμε να μπούμε λίγο στην κλειδαρότρυπα, έτσι, κάποιων επωνύμων. Και βρήκαμε τη Τζένιφερ Άνιστον, γιατί αγόρασε καινούριο σπίτι, είπε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της. Ναι. Δεν είχε τι να κάνει, λέει, ας πάρω ένα σπίτι, 790 τετραγωνικά, δηλαδή χωριό ολόκληρο. Ναι. Αγόρασε λοιπόν ένα σπίτι, το οποίο κάνει 21 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για λεφτά όμως, έτσι. Τι σπίτι είναι αυτό? Είναι σπίτι που έχει τα πάντα. Δολάρια. Καταρχήν έχει 4 κρεβατοκάμερες και δεν καταλαβαίνω τι τις θέλει και τις 4. Mm-hmm. Κοιμάται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ανάλογα. Μπορεί δεν να ξέρω. Έχει φιλοξενούμενος. Πώς φιλοξενούμενος θα έχει? Εντάξει, και μπορεί όχι, να καλύψει. Πέρα από τους ξενώνες, μιλάμε για 4 κρεβατοκάμερες της Τζένιφερ. Α, δικές αλλάζει ατμόσφαιρα. Τύπου σήμερα τρίτη κοιμάται αλλού. Έχω πονοκέφαλο σήμερα, πάω δεξιά, δεν νιώθω. Έχει να κάνει μήπως, γιατί όλοι αυτοί οι στάρ του εξωτερικού ασχολούνται και πολύ με τα feng shui και τα αυτά. Μήπως, ας πούμε, αναλόγως με τη διάθεση πάει και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο υπνοδωμάτιο. Τώρα θα μου επιτρέψετε μια κρίση, αλλά Ελλάδα τους χρειάζεται. Ένα μνημόνιο, να δεις που πάνε και τα 700 τόσο τετραγωνικά και οι 4 κρεβατοκάμερες και όλοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε μικρογραφία ίσως, πάρα πολλοί και εδώ κάνανε στο παρελθόν τέτοια. Πού είναι το σπίτι αυτό? Αυτό το σπίτι, μισό λεπτό να διαβάσω, γιατί ξέρω ότι τα αγγλικά μου είναι πάρα πολύ ωραία. Βρίσκεται στην Καλιφόρνια και είναι στο Bel Air. Μπελέρ, Καλιφόρνια. Πιο ακριβές περιοχές. Πού είναι από τις πιο ακριβές περιοχές, όπως λέγεται. Εκείνο ότι ήταν ταινία, σύριαλ, ο πρίγκιπας του Μπελέρ. Ναι, ναι, ναι. Η πρίγκιπισσα. Είναι και δικιά μας αυτή όμως. Νομίζω ο Έντι Μέρφι δεν έπαιζε. Έντι Μέρφι, ακριβώς. Πάντως είναι και δικιά μας, είναι Ελληνίδα. Mm-hmm. Κατά το ίμιση, έχει ρίζες από εδώ. Της, νομίζω, ακριβώς. Οπότε καλό είναι. Τα παίρνει και ένας Έλληνας. Ένας δικός μας και τα χέρια. Άμα τα έφερνε και εδώ. Μακάρι να την πάρουμε τηλέφωνο. Να την πάρουμε ένα τηλέφωνο, δηλαδή ένα σπίτι τέτοιο να το χτίζε στην Ελλάδα και να καλούσε τους φίλους της. Τι ωραία. Να για διακοπές, να κάνει και διαφήμιση στη χώρα μας. Είναι και πολλοί άνθρωποι σε αυτό το σπίτι. Να κοιτάξουμε τη θετική πλευρά. Ότι δηλαδή θα χρησιμοποιούν και πουροί, θα χρησιμοποιούν. Τι καλός άνθρωπος που είσαι. Άνθρωποι για την καθαριότητα. Δεν είναι στην Ελλάδα όμως, θα βοηθήσει όπως είπε η Χριστίνα. Είναι λίγο αλλού. Θα βλέπει τις εκπομπές μας. Τζένιφερ, είμαι εδώ. Όποτε θέλεις, πάρε με ένα τηλεφωνάκι, έρχομαι. Άμα την επόμενη φορά που θα κάνει ο Στάθης σχόλια όμως για τις επώνυμες με την κυταρίτη, θα μην την πιάσει στο στόμα του, άμα είναι έτσι. Είναι ελληνικό προϊόν κι αυτό. Λοιπόν, επειδή η Τζένιφερ Άνιστον είναι μια ωραία γυναίκα, βέβαια πρέπει να σας πω ότι πότε ήταν, πριν 3-4 μέρες, έβλεπα τυχαία μία ταινία στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι ήταν, και έδειχνε την Τζένιφερ Άνιστον σε πολύ νεαρή ηλικία. Και πρέπει να σας πω ότι λίγο διαφορετική μου φαινόταν. Έχει κοιμηθεί κι αυτή λίγο. Ναι. Είναι από τις ωραίες κοιμωμένες που ξαφνικά. Λίγο η μύτη, λίγο κάτι, λίγο κάτι. Λίγο κάτι, λίγο κάτι τώρα, πώς θα διατηρηθούν και θα πολεμήσουν και θα επιβιώσουν σε έναν κόσμο ο οποίος στηρίζεται στην ομορφιά, στηρίζεται στην εμφάνιση. Εντάξει, δεν είναι παρεξηγήσιμο, θεωρώ. Σύμφωνα όμως με τα εκεί δεδομένα, λένε να μην πειράζονται, να μην κάνουν επεμβάσεις. Εντάξει, τώρα άλλο το να λες και άλλο να ξυπνάς το πρωί και να κοιτάς τη ρητίδα σου. Και να λες πώς θα την αντιμετωπίσω τώρα. Καλημέρα, τι κάνει. Εγώ νομίζω στον πλανήτη Hollywood αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω ότι την απάντηση, Αλεξία, τη δίνει ένας σκητσογράφος.
Mm-hmm. Ο οποίος έχει έτσι ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο που θα το δείξουμε τώρα, mm-hmm. με τίτλο «Είσαι πιο όμορφη από ναι, όσο νομίζεις». Όσο νομίζεις. Mm-hmm. Και αυτό που έκανε στην ουσία ήταν να έχει απέναντί του γυναίκες διάφορων ηλικιών και να τους ζητάει να περιγράψουν τον εαυτό τους. Έτσι ώστε αυτός να κάνει το σκίτσο χωρίς όμως να τις βλέπει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια ήρθαν άλλοι άνθρωποι, mm-hmm. από τους οποίους ζήτησε τις ίδιες γυναίκες να τους ζητήσουν, τους ζήτησε μάλλον να περιγράψουν τις ίδιες γυναίκες. Και με αυτό τι ήθελε να αποδείξει, το πόσο διαφορετική εικόνα έχουμε εμείς και οι άλλοι για τον εαυτό μας. Άλιστα, δεν ξέρω αν έχει την Τζένιφερ Άνιστον, αλλά για πάμε να δούμε. Θα μας εκπλήξουν. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I'd say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see him. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. Mm-hmm. The second one looks more open, friendly, and happy. Mm-hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices in the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Ωραίο βίντεο αυτό. Και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε. Ότι τελικά η άποψη πολλές φορές έχουμε ήδη για τον εαυτό μας είναι υποδέστερη από αυτή που είναι στην πραγματικότητα. Τώρα βέβαια κάτι μου έλεγε η κυρία Λικιαρδοπούλου που είναι αλήθεια και έτσι αυτό. Είναι. Για πείτε το. Ότι δεν θα έλεγε καμία ότι είναι δεν πιστεύω ωραία. Δηλαδή ότι κάποια θα πήγε να του πει με κούκλα, λάμπο, ζωγράφισέ με, έχω κάποια τέλεια με τα ξένια μαλλιά, την πιο τέλεια γαλλική μύτη. Και τα λοιπά. Θεωρώ ότι όταν βρεθείς σε μια τέτοια διαδικασία, λογικά είσαι λίγο μετριόφρον. Μήπως εδώ στην Ελλάδα όμως αλλάξει αυτό. Τι? Γιατί υπάρχουν πολλές κυρίες που θεωρούν ότι είναι πανέμορφες. Και ναι, άλλο το τι θεωρώ στο σπίτι μου και άλλο το τι θα έλεγα μπροστά σε μια κάμερα. Λοιπόν, τώρα όμως σε λίγο μπροστά στην κάμερα θα πούμε πολλά, γιατί έχουμε να πούμε για όλο το τηλεοπτικό έτσι, παρασκήνιο. Έχουν συμβεί διάφορα. Χωρίς μακιγιάζ και χωρίς μετριοφροσύνη. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Για πάμε να δούμε τώρα τι είδαμε αυτή την εβδομάδα. Στείλουμε χέρια, ξεκινάει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, The Voice, ένα έτσι, τηλεοπτικό σοου που το περίμενε ο Αντένα αρκετό καιρό. Από ό,τι θυμάμαι το σχεδιάζει εδώ και 2 χρόνια. Στο εξωτερικό υπάρχει, σκίζει. Το έχουμε ξαναδεί, σκίζει. Ήρθε λοιπόν και εδώ. Έσκησε και εδώ, καλά πήγε. Θα μου πεις, δεν έχουμε και πολλές εναλλακτικές. Εκ των πραγμάτων λοιπόν ένα καινούριο πρόγραμμα και μάλιστα έτσι που έχει και μια ποικιλία και έχει και λίγο suspense. Θα αναμενόταν να έχει την ανταπόκριση που είχε. Ναι. Νομίζω ότι το ελληνικό κοινό ήθελε κάτι καινούριο, ήθελε ένα καινούριο show. Βασικά θέλει ελληνικό πρόγραμμα, ελληνική παραγωγή και σίγουρα ένα πρόγραμμα που είναι καθαρά διασκεδαστικό. Και δηλαδή, να περνάς καλά. Παρουσίες, ναι. Δηλαδή. Ναι, γιατί η Κριτική Επιτροπή έτσι. Είναι, εντάξει, πάντως, είναι σημείο, στοιχείο έλξης. Ο παρουσιαστής είναι, γιατί αλλιώς τους έχουν στο εξωτερικό, ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι αυτό που περιμένανε, γιατί λένε πολλοί ότι δεν είναι. Από τα 2 blind που έχουν βγει, δεν ξέρουν αν ο Λιάγκας είναι σωστός αυτό και είναι καλός. Νομίζω ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει δώσει με ακρίβεια εξηγήσεις για το τι συμβαίνει στα πρώτα. Mm-hmm. Έχει πει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει παρουσιαστή στα 8 πρώτα επεισόδια, μάλλον στα 7 πρώτα. Ότι ο ρόλος του ότι, είναι... Από το 8 και μετά, δηλαδή από τα live και μετά. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι είναι το κόνσεπτ. Έτσι είναι το κόνσεπτ της εκπομπής. Ότι κρατιέται λίγο πιο πίσω. Κρατιέσαι λίγο πιο πίσω ως παρουσιαστής και όταν περάσουν τα 7 γραμμένα επεισόδια που υπάρχουν, βγαίνεις μπροστά, ξεκινάνε και τα live. Σαν παρουσιαστής πια της εκπομπής. Ενώ τώρα βασικά κάνει backstage, μιλάει με τους φίλους των ανθρώπων που διαγωνίζονται. Κάνει ένα τελείως άλλο πράγμα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ανταποκρίθηκε πολύ καλά στο ρόλο του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα μπορούσε να τα κάνει στην τηλεόραση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ εύπλαστος. Έχω μια επιφύλαξη και μια αντίρρηση και σε κάποια φρασιολογία και... Παρέμαστε αφόρμητοι, Όχι, όχι. Και σε κάποια φρασιολογία και στο σκεπτικό πολλές φορές του πρωινού. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κωστόπουλος ξεπερνάνε κάποια στιγμή τα όρια της ζώνης. Για την ώρα λέτε, ναι, για πρωινό, θεωρώ δηλαδή δεν... ότι είναι μια ώρα η οποία είχε κάποιες προϋποθέσεις καταλληλότητας. Και πλέον δεν τις έχει. Και πλέον δεν τις έχει. Καθόλου, έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Είναι η μόνη ο ένας επιφύλαξη τον άλλον, που έχω όσον αφορά τον Γιώργο Λιάγκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι ήταν η έσχατη λύση ο Γιώργος Λιάγκας το να παρουσιάσει το The Voice? Ή δεν ήταν ο Λιάγκας ο πρώτος? Θεωρώ ότι την πρώτη λύση, όχι την έσχατη. Διότι από ό,τι ο ίδιος αποκάλυψε, το είχε δει το σόου, του είχε αρέσει. Το είχε συζητήσει με τον Γιάννη το Λάτσιο, το κουβεντιάσαν, το πήγαν από εδώ, το πήγαν από εκεί. Γιατί και ακούγαμε για την Αταλία πολύ, όταν έκανε τη μεταγραφή της από τον Άλφα στον Αντένα, ότι το έχει... Όχι, ξέρει νομίζω, πολύ καλά τα μουσικά. Νομίζω ότι ήταν περίπου προαποφασισμένο και μόνο αν εκείνος είχε κάποιο λόγο να το αρνηθεί, θα πήγαιναν σε άλλο πρόσωπο. Mm-hmm. Ο Νίκος Αλιάγας πώς σου φαίνεται σε σύγκριση ο Νίκος Αλιάγας με τον Γιώργο? Πολύ εντάξει, άλλο πράγμα. Κάνει ο ένας... το The Voice στη Γαλλία. Μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, είναι νομίζω, άλλο ότι... νομίζω ότι ο Νίκος Αλιάγας συνέβαλε στο The Voice και στην επιτυχία του στην Ελλάδα, επηρεάζοντας τον Αντώνη Ρέμο να δεχτεί να είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία τώρα στον χώρο της τηλεόρασης, κ. Κερδοπούλου. Μήπως ο Γιώργος Λιάγκας μέσω του The Voice βρίσκει, αν θέλετε, και το πάτημα στο να μεταπηδήσει στο βραδινό σόου ή στην εβδομαδιαία εκπομπή? Γιατί όπως έχει πει ο ίδιος, τον κούρασε λίγο το καθημερινό, δεν θα πω το πρωινό, το καθημερινό. Δεν θα αλλάξει, γιατί θεωρώ ότι το κανάλι που επένδυσε φέτος αυτό το δίδυμο μαζί με τη Φέη της Κορδά, πήγε πολύ καλά και αν σκεφτούμε τις περιπέτειες που είχε τόσο καιρό σε αυτή τη ζώνη, πιστεύω ότι δεν θα τον αφήσουν εύκολα να την εγκαταλείψει. Και νομίζω ότι ο Γιώργος συνήθως αυτό γκρινιάζει. Τώρα, η Κριτική Επιτροπή, ή πώς να τις πούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς Κριτική coach. Επιτροπή, έτσι. Είναι οι coaches αυτοί διαγωνίζονται που θα διαμορφώσουν και αυτοί διαγωνιζόμενοι. Την ομάδα τους. Mm-hmm. Η επιλογή πώς Κριτική φαίνεται? Επιτροπή θα έβλεπα περισσότερους διαγωνιζόμενους.
Γιατί τελικά αυτοί κρίνουν τους κριτές επιλέγουν. Και αυτοί επιλέγουν που θα πάνε. Πώς σας φαίνεται η επιλογή των τεσσάρων? Μια χαρά. Νομίζω ότι εκπροσωπούν ένα φάσμα μουσικής στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια έχουν το και ένα Ρέμο και τη Βανδί τους ξέραμε. Την Ασλανίδου δεν την ξέραμε τόσο καλά, ούτε τον Μιχάλη, το Μιχάλη από του Σταβέντο. Που λένε ότι είναι η έκπληξη. Που είναι και όντως είναι η έκπληξη, είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Ατακαδόρος, μπράβο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Πάντως, οι coach, οι τέσσερις coach, έχουν και ένα ρόλο παρουσίασης. Δηλαδή, το παιχνίδι το παίρνουν πάνω τους, επειδή είναι εκείνοι τα πιο αναγνωρίσιμα έτσι, πρόσωπα, οι εγχώροι stars. Και τώρα, η χημεία μεταξύ τους. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι που το είδα και τις δύο φορές από λίγο, όχι όλο, αλλά σαν να διακρίνω και ένα μικρό ανταγωνισμό μεταξύ τους, δηλαδή... Μεταξύ γυναικών θα λέγαμε. Μεταξύ εγώ, γυναικών ίσως πιο πολύ, εντάξει, γυναίκες καμιά φορά είναι το έχουμε και λίγο παραπάνω από το στοιχείο του. Θα υπάρχει ανταγωνισμός, ναι. Γιατί είναι και οι ίδιοι άνθρωποι από το χώρο που είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικός και δεν νομίζω ότι αυτό αποβάλλεται επειδή κάθεσαι σε μια καρέκλα ενός τηλεοπτικού σοου. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι... Το παίζουν και λίγο ανταγωνιστικά. Το παίζουν, ναι. Είναι και διαφορετικοί χώροι. Δηλαδή, βέβαια. Η Μελίνα Ασλανίδου ανήκει στο έντεχνο. Mm-hmm. Η Δέσποινα Βανδύ στο πιο pop, μουσικά, λαϊκό, ναι, μπουζούκια. Και ξαφνικά βλέπουμε μία κόντρα ανάμεσα στις δύο κυρίες. Διακόπτει μία την άλλη, κόβει. Και έχουμε και άλλα θέματα μάθει. Δηλαδή, το ρεπορτάζ θέλετε να πάμε πολλά. Λίγο να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το τελευταίο The Voice. Για πάμε να δούμε. Δεν έχει συνεργαστεί. Ούτε με τον Μιχάλη. Πρόκειται. Παρόλα αυτά, μου. Θέλω πάρα πολύ να έρθει στην ομάδα μου. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε ωραία πράγματα μαζί. Θα ψάξουμε και... Γιατί κοιτάς τη Μελίνα. Κοιτάω. Να δω την Μελίνα, κάνεις κάτι εκεί. Γιατί σε κοιτάζει. Με κοιτάζει έντονα, η αλήθεια είναι. Θέλεις λίγο να κοιτάς τον Αντώνη. Δες να κάνω αυτό που σου είπα. Συγκόρφια. Και προσοχή. Κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με στα μάτια, σε παρακαλώ. Θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και αγγλικό τραγούδι και ελληνικό τραγούδι σίγουρα. Πάνω σε πράγματα. Πάλι τη Μελίνα κοιτάζει. Παιδιά, δεν το αντέχω αυτό. Όχι, το ακούω, ακούω. Τώρα που θα σου μιλάει η Μελίνα, αλλημονό σου. Θέλω να με κοιτά στα μάτια. Αυτό, ναι. Να σου πω λοιπόν τώρα κι εγώ. Αυτό που ονειρεύομαι σε σένα, σκέφτομαι ήδη πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πολλά πράγματα. Εννοώ πολλά τραγούδια. Δεν ξέρω, γιατί η Μελίνα μου έτσι προσπαθεί. Ένα που κάνει προσπαθεί τώρα να σε πείσει τώρα. Θέλω να πειραματιστούμε. Δεν νομίζω πως είναι ανταγωνισμός πάντως μεταξύ Ασλανίδου Βανδύ. Νομίζω πως σε βάζουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι, τον βάζουν στο τρίπ τον coach να ανταγωνιστεί για να τον κερδίσει, για να τον φέρει στην ομάδα του. Καλά, δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά όμως. Ναι. Δεν νομίζω. Και αν το παρατηρήσει καλά θα δεις πολλά. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει και η λεπτομέρεια, δηλαδή κλέβεις και μία ματιά λίγο πιο λοξή. Ναι, ήθελα να πω και το εξής το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Ότι ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδύ έχουν μια πολύ μεγαλύτερη άνεση το να βρίσκονται μπροστά στις κάμερες από ό,τι έχει και η Μελίνα Ασλανίδου και ο Μιχάλης. Αυτό δεν φαίνεται όμως. Ναι, φαίνεται στις παρεμβάσεις. Τη Δέσποινα όμως την περίμενα ακόμα πιο δυναμική. Ακόμα να ξυπνάει λίγο τα πνεύματα εκεί πέρα και να δίνει περισσότερη όθηση και ενέργεια. Δεν είναι έτσι. Πιο έτσι. Δεν ξέρω αν τη στεναχωρεί. Σε κερδίζει. Εμένα στο τηλεθέατρο θα μιλήσω τώρα. Με κερδίζει περισσότερο η Μελίνα Ασλανίδου. Ναι, την θεωρώ πιο αυθεντική από την Δέσποινα Βανδύ που θεωρώ ότι μερικές ατάκες και γυρίσματα και αυτά τα κάνει ίσως και λίγο. Ίσως επειδή τη Μελίνα δεν είχαμε την ευκαιρία να την γνωρίσουμε τόσο πολύ. Εγώ την προτιμώ. Και εντάξει, μπορεί να μας εντυπωσιάζει. Εσύ προτιμάς τη Βανδύ στην παρουσίαση στο στυλ. Είναι η έκπληξη η Βανδύ σε σχέση με όλο αυτό που παρουσιάζει στη σκηνή σαν καλλιτέχνη. Είναι η έκπληξη το πόσο ισορροπημένη είναι, το πόσο σοβαρή είναι. Αν η Βανδύ και ο Μιχάλης από το Σταβέντο. Ενδιαφέρεται πολύ λίγη όμως μια Δέσποινα Βανδύ που έχει όλο αυτό από πίσω της που την περιμένεις να βγει και να πάρει όλα αυτά. Τι θα ήθελες παραπάνω. Να σου πω κάτι, αν πάρει το μικρόφωνο και ανέβει να τραγουδήσει θα τα πάρει όλα και θα φύγει. Τι να το κάνω, όμως δεν την πήγαν εκεί πέρα για να τραγουδήσει, την πήγαν για κριτή. Ακριβώς. Αλλά στη θέση αυτή όταν είσαι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλή.
Και ότι είναι πολύ μετρημένη. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει γενικά όσο. Εμένα πάντως, η Βανδύ. Πάντως το παιχνίδι με τους διαγωνιζόμενους, έτσι, αυτά τα επεισόδια που έχουμε δει τώρα, το παίρνει λίγο η Μελίνα πάνω της. Δηλαδή είδα κάτι κινήσεις του τύπου «Αχ, στενοχωριέσαι, έλα να σηκωθώ να σε πάρω μια αγκαλιά». Σηκώνεται, κινείται αυτά, ενώ ας πούμε συγκριτικά η Δέσποινα Βανδύ είναι λίγο πιο μαζεμένη. Εγώ να σας πω ότι έχω μάθει. Αφού κάνουμε έτσι ρεπορτάζ γι' αυτό. Γιατί το έλεγα πριν, εδώ στην Google, την όμορφη, την Αγγελική. Για πες μας. Της έλεγα ότι στον Αντένα έχουν θέμα με αυτό. Τι εννοείς? Και με την Δέσποινα και με τη Μελίνα. Γιατί υπήρξε τσακωμός. Στα παρασκήνια. Ακριβώς. Είναι ρεπορτάζ αποκλειστικό. Το έχω μάθει από πολύ μέσα. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, υπήρξε μια παίκτρια η οποία είπε, όταν έπρεπε να διαλέξει, ότι θα διαλέξω τη Μελίνα γιατί εκπροσωπεί το έντεχνο. Ανάβοντας τα λαμπάκια στη Δέσποινα Βανδύ και έγινε ο καυγάς, το οποίο κομμάτι αυτό βέβαια δεν θα το δούμε ποτέ στον αέρα, γιατί ο καυγάς ήταν τόσο μεγάλος, ο εκνευρισμός της Δέσποινας ήταν τόσο πολύς που δεν είχε. Εκνευρίστηκε με την παίκτρια. Εκνευρίστηκε, ναι, γιατί θεώρησε ότι η Μελίνα κάνει το έντεχνο, άρα είναι πιο ποιοτική και να το πω έτσι. Τα πράγματα όμως έτσι έχουν τοποθετηθεί. Φαίνεται ότι η Δέσποινα δεν το έχει βάλει μέσα της τόσο καλά. Περιμένετε. Αυτό δηλαδή που μας λες τώρα, αυτό κόπηκε στο μοντάζ. Κόπηκε στο μοντάζ, θα το δούμε στα επόμενα επεισόδια και έχουν υπάρξει κι άλλα που έχουν κοπεί στο μοντάζ. Δηλαδή, άμα κάτσεις και παρατηρήσεις, θα δεις σε πολλά πλάνα όπου η Δέσποινα Βανδύ ανοιγοκλίνει το στόμα της, αλλά δεν ακούγεται γιατί έχει κοπεί. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Οπότε δεν είναι μια σχέση. Αν το παρατηρήσετε, το είδαμε με τη Ρούλα την Κουσκούρη, συγγνώμη σε διακόπτω, την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, υπάρχει πλάνο στο οποίο η Δέσποινα Βανδύ ανοιγοκλίνει το στόμα της και ακούει τη φωνή της Μελίνας. Α, εδώ μπαίνουμε τώρα σε άλλη. Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ. Κανονικά η Δέσποινα Βανδύ πρέπει να τσακωθεί με την παραγωγή του Αντένα. Τσακώθηκε την ημέρα με όλους. Έγινε ο κακός χαμός και όλοι προσπαθούσαν να την ησυχάσουν και να την ηρεμήσουν. Πάντως πιστεύω πως ειδικά στον χώρο του τραγουδιού, παρότι είναι από διαφορετικούς χώρους όλοι αυτοί οι τραγουδιστές, δεν υπάρχει έντεχνο και μη έντεχνο τραγούδι. Υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή αυτά τα χωράφια και ίσως ήδη οι διαγωνιζόμενοι δεν θα πρέπει να ασχολούνται με αυτόν, με αυτό το λόγο, θα πρέπει να ασχοληθούν με το τι δουλειά θα κάνουν με τον καθένα. Φαντάζεστε τώρα αυτή η κόντρα, αν υπάρχει και όπως μας λέει τώρα ο Στάθης από το ρεπορτάζ που έχει κάνει, πράγμα που το ακούμε τώρα πρώτη φορά ότι έχει γίνει και ότι έχει κοπεί ασφαλώς το μοντάζ. Δηλαδή εσείς δεν θα το δείτε ποτέ σε κανένα επεισόδιο του The Voice. Φαντάζεστε τώρα όταν θα δημιουργηθούν οι ομάδες. Να αρχίζει να αποχωρούν, ας πούμε, από τον έναν από τους τέσσερις, ξέρω εγώ, σιγά-σιγά οι περισσότεροι και εκεί να αναδεικνύεται άλλη η ομάδα. Νομίζω ότι δεν θα τα δούμε, γιατί να συμπληρώσω ότι η γραμμή που έχει το κανάλι είναι ότι το The Voice δεν είναι ένα show όπως είναι το X-Factor. Οι συναντήσεις των coach με τους παίκτες θα έχουν ενδιαφέρον, με την έννοια ότι θα προσπαθήσει να τους βάλει σε ένα καλούπι που θέλει, άλλοι θα μπουν, άλλοι θα τσινίσουν, άλλοι θα εγκαταλείψουν. Πιστεύω ότι εντάξει. Οι επιλογές των τραγουδιών που θα γίνουν από τους coach. Αν είναι επιτυχημένες, αν προβάλλουν τις δυνατότητες του καθενός από τους διαγωνιζόμενους. Είναι σε πολλαπλά επίπεδα διαγωνιστικό το show. Πάντως τα όργανα έχουν αρχίσει έτσι στον Αντένα δυναμικά, γιατί πέρα από αυτό έχουμε και μία γυναίκα, την Ιβόνη Μπόσνιακ, που βρέθηκε στα παρασκήνια και έχει γίνει ο χαμός. Εκνευρισμένος ο Αντώνης Ρέμος. Η παραγωγή τρέχει. Ένα βίντεο ανέβηκε. Ένα βίντεο κατέβηκε. Ή μια εκ μέρους μας, θεωρώ. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ ο Αντώνης, έχουμε και δηλώσεις. Τι συνέβη? Γιατί η Ιβόνη Μπόσνιακ πήγε και έκατσε στην καρέκλα του. Σιγά το θρόνο της Βασιλής Ελισάβετ. Όχι, δεν είναι. Συμφωνώ μαζί σου και δίκιο έχεις και εγώ μαζί σου. Αλλά ο Αντώνης δεν το ξέρω όλο αυτό ότι θα ανέβει στο επίσημο web του The Voice του Αντένα, στη σελίδα. Και αντέλεσε έντονα. Και γιατί να μην ανέβει. Για ωραία κοπέλα. Για πάμε να το δούμε λίγο. Μου λένε από το κοντρόλ να πάμε λίγο να δούμε. Ας το δούμε πρώτα και ας το σχολιάσουμε μετά. 2, 1, πατάς. Χαλαρούς τους βλέπω στο βίντεο και τον Αντώνη Ρέμο το βλέπω χαλαρό. Το μετά όμως, όταν αυτό βγήκε, γιατί το ανέβασαν. Γιατί τόσο ντόρος, εντάξει δεν είναι και τίποτα. Τώρα έκατσε την καρέκλα, έβαλε μια φωτογραφία. Γελίο και αστείο. Έγινε κάτι στα backstage της εκπομπής,
Η κοπέλα του Αντώνη Ρέμου πήγε και έκατσε στη θέση του. Χαριτωμένο το βρίσκω. Γιατί πρέπει εγώ να γίνει όλο. Τόσο. Γιατί πρέπει να γίνει γιατί όλο αυτό το κουτσομπολιό, η φασαρία. Είναι η Βόνη Μπόσνια που θα πάει να κάτσει στη θέση και πρέπει να ανεβάσει το βίντεο. Μπορεί να πάει να κάτσει στη θέση του άντρα στο βραβείο. Είναι σύντροφο του Αντώνη Ρέμου που δύο χρόνια δεν ξέραμε ούτε τη φωνή τη, αν κάνει Α ή Β. Εντάξει, αλλά αυτό είναι όμω. Περίμενε, Στάθη. Λοιπόν, έχει πάει και κάθεται στο στούντιο. Παρακολουθεί την εκπομπή και κάποια στιγμή σε ένα διάλειμμα των γυρισμάτων. Πάει και κάθεται στη θέση του, δηλαδή. Τι πιο φυσιολογικό και πιο χαριτωμένο. Αλλά γιατί το κάνει τώρα η Βόνη Μπόσνια, κάτσε τώρα γιατί αρχίζω και φουντώνω. Δεν θεωρώ ότι το έκανε μελετημένο. Εγώ θεωρώ ότι το έκανε, γιατί έβγαλε καινούργια συλλογή με ρούχα, παιδιά. Έλα τώρα το έκανε μελετημένο. Παιδιά, η Βόνη Μπόσνια είναι τρελαδετέρα. Είχε όλη την ευκαιρία τον τελευταίο καιρό σε πάρα πολλές εκπομπές. Έχετε πάρει ρούχα από την Βόνη. Να παρουσιάσει τη συλλογή των ρούχων της, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν αυτό. Από τη στιγμή που δημιουργεί κάτι μόνη της, καλά κάνει και το προβάλλει. Και το πουλάει τον εαυτό της. Παιδιά, πουλάει τον εαυτό της, μην μου λέτε τώρα. Τι πουλάει τον εαυτό της. Καλά κάνει και το ανέβασε το συγκεκριμένο. Να ρωτήσω κάτι, ο καθένας μας δεν πουλάει τον εαυτό του. Ό,τι και να κάνουμε, εγώ στην εφημερίδα που γράφω. Εσείς στην εκπομπή στην οποία μετέχετε. Έχεις μία πορεία και έχεις και λόγο. Και ποιος λέει ότι η κοπέλα αυτή δεν είναι από πού. Μπράβο, από κάπου ξεκινάς. Από τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι μετά από κάποια εκδήλωση τι ήταν και τον ρωτήσανε ασφαλώς και, έτσι, και αυτό τι έγινε με αυτό το βίντεο που ανέβηκε στο site του Αντένα. Για πάμε λίγο να δούμε. Τι είπε ο Αντώνης Ρέμπος, γιατί εγώ στο βίντεο που είδαμε του backstage, χαλαρά τον είδα. Σας πήραν την καρέκλα όμως, έτσι, η Βόνη Μπόσνια κακάσε στην καρέκλα σας. Όχι, δεν αλλήμωνα, ήταν αυτά τα backstage, ήταν λίγο για ένα δευτερόλεπτο έτσι που έκατσε απλά σε ένα διάλειμμα. Εγώ δεν το είδα σήμερα, δεν το, έτσι, και είναι ένα πράγμα το οποίο, ναι, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε που το είδα, αλλά εντάξει, τι να πω, δεν θα ξανασυμβεί. Λοιπόν, δηλαδή, απολογητικός διαφωνώ τελείως μαζί του, ναι. Δηλαδή δείχνει να μην έχει χιούμορ. Προφανώς θεωρώ ότι από το κράξιμο που ακούστηκε δεξιά και αριστερά, ο άνθρωπος θορυβήθηκε, ενοχλήθηκε και το είδε έτσι. Θεωρώ δηλαδή τελείως άστοχη αυτή την κριτική που ασκήθηκε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ όμως, Στάθη, έτσι για να σου πω κι εγώ πάνω σε αυτά που είπες, είναι ένα κορίτσιο το οποίο ήρθε από το εξωτερικό, δεν ήξερε καλά ελληνικά. Ίσως και αυτό είναι πολλές φορές ένας παράγοντας που διστάζεις να δώσεις, ανασταλτικός να δώσεις συνεντεύξεις, mm-hmm. γιατί οι δημοσιογράφοι είναι και λίγο πονηροί, θα σου πούνε κάτι για να μάθουν κάτι άλλο, αν δεν το καταλάβεις πολύ καλά, μπορεί να εκθέσεις τον εαυτό σου αλλά και την σχέση σου. Mm-hmm. Ίσως ήθελε και εκείνη να περιμένει να σοβαρέψει λίγο και η σχέση με τον Αντώνη mm-hmm. Ρέμο, δηλαδή δεν βγαίνεις μετά από ένα μήνα και λες είμαι, ξέρω εγώ, η σχέση του Αντώνη Ρέμου. Γιατί αυτό πάλι, αν το βλέπαμε, θα το σχολιάζαμε πάλι ως αρνητικό. Θα λέγαμε ότι ακόμα δεν είναι μαζί. Βγαίνει και δίνει συνεντεύξεις. Ήταν λοιπόν ένα κορίτσι πολύ έτσι σεμνό και που με μεγάλη αξιοπρέπεια για μένα στεκότανε δίπλα στον Αντώνη Ρέμο. Τη βλέπαμε στα παρασκήνια πάντα, στις συναυλίες και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα έβγαλε μία κολεξιόν ρούχων και ασφαλώς θέλει να την προβάλλει και θα πάει να δώσει και συνεντεύξεις και όλα αυτά. Τώρα, αν θέλεις τη δική μου άποψη, το αν, ξέρω εγώ, η παραγωγή απαγορεύει να κάτσει κάποιος άλλος σε αυτές τις καρέκλες, εντάξει, δεν ξέρω, δεν είδα κανένα απαγορευτικό πάντως. Δεν θα το ανεβάζαν στο web. Αυτό ήταν λάθος της παραγωγής. Όχι, δεν ήταν λάθος. Θεωρώ ότι λάθος ήταν το ότι το κατεβάσανε. Όχι. Επειδή ακούστηκαν τα αρνητικά σχόλια και τα και το κατέβασα και τα κουτσομπολιά. Το ανέβασαν και το κατέβασα σε δύο μέρες. Δηλαδή, έχουμε πάψει να έχουμε χιούμορ. Έχουμε πάψει να βλέπουμε καλοπροαίρετα τους ανθρώπους. Εγώ δεν το βλέπω σαν χιούμορ, επιμένω. Απλώς να σου πω για την παραγωγή, γιατί το κατέβασε, από ό,τι έμαθα. Ήταν μεγάλος εκνευρισμός του Αντώνη. Δεν υπήρξε εντολή άνωθεν. Από πού προήλθε. Ήρθε από κάποιους σαν και εμένα που διαφωνούσαν με αυτό. Στάθη, εάν ήταν μεγάλος ο εκνευρισμός του Αντώνη, θα φαινόταν και την ώρα που έγινε. Άγκριβος. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα γεγονός... να δούμε λίγο. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκείνη τη στιγμή, αν μπορούμε να ξαναδούμε το βίντεο, βλέπουμε τον Αντώνη Ρέμο να έρχεται και νομίζω ότι τραβάει το κινητό του για να τη βγάλει και εκείνος φωτογραφία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι... Ο Αντώνης όμως δεν ξέρει ότι αυτό το βίντεο σε λίγα 24 ώρα θα ανέβει και στο web. Και γιατί να μην ανέβει. Δεν επιθυμεί ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, να δημοσιοποιεί αυτό το πράγμα, τα backstage, την κοπέλα του και όλο αυτό που γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, στη δίπλα καρέκλα που είδαμε και κάποιον άλλο να κάθεται, ποιος καθότανε? Α, ρωτάς εμένα που δεν βλέπω. Στην αρχή που βλέπουμε την Βόνη Μπόσνια σε αυτή την θέση, στη δίπλα θέση κάθεται κάποιος ή κάποια ήτανε άλλη. Σε break και νομίζω ότι είναι ένας άτομο της παραγωγής, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, οπότε δεν υπάρχει απαγορευτικό. Να! Ναι, παιδιά, είναι όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής. Το απαγορευτικό δεν είναι να κάτσει στη θέση.
Το απαγορευτικό είναι για μένα να είσαι η Ιβόνη, η κοπέλα, η σύντροφος, η σχέση ζωής, η... ό,τι και αν είσαι το Αντώνη Ρέμα. Διαφωνώ. Λοιπόν, η παραγωγή αναγκάστηκε να το κατεβάσει γιατί ήθελε λίγο να καταλαγιάσει τα πράγματα και να μην υπάρξει κάτι άλλο ανάμεσα σε παραγωγή και Αντώνη Ρέμο. Είδε και τις δηλώσεις. Το έκανε από μόνη της. Ο Αντώνης Ρέμος δεν πήρε σε καμία περίπτωση ούτε τηλέφωνο, ούτε γκρίνιαξε, ούτε ήταν εντολή άνωθεν. Θέλοντας να καταλαγιάσουν την κατάσταση, αποφάσισαν να το καταλάβουν μετά από δύο μέρες. Έχουμε ένα κορίτσι τροφερό, μιζεριάσει σε όλα τα αυτό θέλω να πω. Ναι. Μιζέρια. Ας γελάσουμε λίγο, ας βάλουμε λίγο το χιούμορ στη ζωή μας. Δηλαδή, φέρνουμε την καταστροφή. Ένα πανέμορφο κορίτσι που είναι το κορίτσι του, κάθισε τρία λεφτά στη θέση του. Σε ένα διάλειμμα των γυρισμάτων. Έλα, πάμε αλλού γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε εδώ. Δεν θα το πείσουμε. Δεν θα σε πείσουμε. Λοιπόν. Πάμε όμως τώρα σε μια άλλη εκπομπή που έχουν ακουστεί διάφορα. Έχουν έτσι πάρει θέση και διάφοροι άλλοι τρίτοι που δεν συμμετέχουν στην εκπομπή. Και γενικά υπάρχει έτσι ένα κλίμα περίεργο το οποίο βέβαια τηλεοπτικά δεν βγαίνει. Και πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή ακούστηκαν πολλά. Μιλάμε για τα οποία τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Μαρία Μπεκατόρου, τους Καρντάσιανς, που υπάρχει εκεί ένα θέμα, ας πούμε, το ποιος έχει το πάνω χέρι, ποιος μιλάει, ποιος δεν μιλάει. Μετράνε ατάκες. Για πάμε λίγο να δούμε ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, άκου να σου πω. Έλα. Θέλω να σου πω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Ναι. Σε αυτή την εκπομπή μιλάς πιο πολύ από εμένα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και πρέπει να το δεις λίγο αυτό. Και γράφουν δημοσιεύματα ότι η Μαρία που δεν μιλάει και όλα αυτά, ναι, τα ψέματα, αυτές τις αηδίες. Εγώ νιώθω ότι βγαίνω πολύ λίγο. Συμφωνώ. Και δεν έχω και μονά πλάνα. Ο καθόλου. Θέλω να έρθει κάποιος που να μ' ακούει, να μ' ακούσει πραγματικά, να ανοίξω την ψυχή μου, να μ' ακούσει. Τώρα σου ήρθε αυτό. Τώρα μου είναι λάθος ή σωστό αυτό που θα πω, αλλά να έχει όλη τη διάθεση να μ' ακούσει. Ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Εντάξει, ο Γρηγόρης μιλάει σίγουρα. Ήταν και δική του ιδέα και δική του εκπομπή. Οι άλλοι των πραγμάτων είναι συμπαρουσιαστές. Θα σας πω τι πιστεύω. Τη Μαρία Μπεκατόρου, πέρα από την εκπομπή που είχε στο... Τι λέτε. Στο Art, ναι, πλέον. Ναι. Την συνηθίσαμε και την απολαύσαμε για τον αυθορμητισμό της. Ναι, είναι αυθόρμητο παιδί. Μπράβο. Είναι ένα πολύ αυθόρμητο παιδί και στο show που παρουσίαζε Your Face Sounds Familiar, ναι, και που ελπίζω να το ξαναπαρουσιάσει, το είδαμε αυτό σε όλο το μεγαλείο. Όπως επίσης όταν την είδαμε στο show στο... Your Face. Όχι, στο... Just the Two of Us που τραγούδισε. Just the Two of Us που τραγούδισε. Σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει. Mm. Και ίσως γι' αυτό μας τα πράγματα είναι πιο μοιρασμένα, είναι πιο στημένα του αυθορμητισμού. Του αυθορμητισμού δεν υπάρχει το περιθώριο, δηλαδή. Δεν υπάρχει το περιθώριο. Δηλαδή, κάποιες μικροαντιδράσεις, αλλά την είχαμε δει σε τελείως άλλο ρόλο. Mm-hmm. Θεωρώ, λοιπόν, ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά και κυρίως επειδή στο τιμόνι της εκπομπής είναι ένα πρόσωπο που σαρώνει, όχι επειδή θέλει να υποβαθμίσει τους άλλους, αλλά επειδή έτσι είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ναι, να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Επειδή θυμάμαι, τώρα πάνω σε συζήτηση που το σκέφτηκα, έχουμε δει και άλλες συμπαρουσιάστρες του Γρηγόρη Αρναούτογλου που όταν τελείωσε η συνεργασία βγήκανε και λέγανε διάφορα. Ακριβώς. Βέβαια, με τη λήξη της συνεργασίας πάντα. Πάντα, όταν τελειώνει η βγαίνει. Επειδή η Μαρία είναι πολύ έξυπνη, δεν θα βγει να πει τίποτα. Ναι, θέλω να πω ότι τελικά έχουν όντως λόγο να λένε διάφορα μετά τη λήξη της συνεργασίας. Δηλαδή, ίσως υπάρχει κάτι, όντως, από την θεωρώ ότι, εντάξει, πάντα κάθε ένας που βγαίνει και λέει κάτι, κάποια αφορμή έχει. Εξαρτάται, εάν όταν πας αυτή την εκπομπή, την όποια εκπομπή, έχεις κατανοήσει πλήρως ποιος είναι ο ρόλος σου και τι σου ζητάνε. Ναι, γιατί εάν έχεις αν το ρόλο του συμπαρουσιαστή, δεν μπορείς να έχεις την απέτηση ξαφνικά να είσαι παρουσιαστής. Γενικά όμως ο Γρηγόρης είναι και σαρωτικός, γιατί σε αυτό που είπες και ο Νίκος ο Μουτσινάς είχε βγει και είχε πει ότι με τον Γρηγόρη δεν ήταν συνεργασία, δεν μπορούσα να πω κάτι. Είχε και τα θέματά του τότε, όπως βγήκε και το είπε και ο ίδιος, ναι, έτσι. Ναι, ότι ναι, ήμουν σε μια περίοδο που δεν ήμουν καλά, οπότε τους έπαιρνε όλους η μπάλα. Ναι, δεν άφηνε ναι, άνθρωπο να μιλήσει. Με τη Μαρία τα Χρουσαλά. Ακριβώς, και την ενόχλησή της για αυτά που έκανε και με την τούρτα. Γιατί γελάσαι, είναι, είναι πραγματική τούρτα. Η τούρτα ήταν μια άγρια τηλεοπτική έκφραση. Ίσως και να το μετάνιωσε η Μαρία Μπεκατόρου, που τελικά είπε τον ένα
συμπαρουσιάσει. Δεν νομίζω ότι το μετάνιωσε. Δεν νομίζω ότι δεν χάρηκε. Κάνει, καταρχήν δεν τη κάνει κακό. Στην εικόνα, όχι. Δηλαδή. Όχι καθόλου. Αλλά δεν νομίζω ότι και χάρηκε, γιατί ήταν ίσως μια λύση για το πάλι. Τι θα κάνουμε τη Μαρία αφού έχουμε συμβόλαιο. Ας τη βάλουμε εκεί, γιατί χρειάζεται ο Γρηγόρης κάποιος δίπλα του. Γιατί αν τον έχουμε μόνο του, ίσως δεν φέρει τα νούμερα δεν που θέλουμε. Δεν είναι η Μαρία Μπεκατόρου το άτομο που παίζει, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως πιόνι. Νομίζω ότι είχε πλήρη συνέστηση. Θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλά. Διότι αν καθότανε και περίμενε να γίνει το σόου και αυτό, θα είχε φύγει από το τηλεοπτικό προσκήνιο για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Ενώ έτσι είναι στον αέρα, είναι σε μια εκπομπή που παρά τις αντίθετες προβλέψεις πήγε καλά, αρέσει στον κόσμο, περνάει ο κόσμος ωραία παρείστικα. Εγώ θεωρώ ότι και οι καλεσμένοι τους είναι... Καλή. Θα μπορούσε που να κρατήσει αυτή την εκπομπή μόνη της, ας πούμε, μία τέτοιου είδους εκπομπή. Δεν νομίζω. Όχι, και εγώ δεν το πω. Ναι, γιατί είναι το στυλ της εκπομπής τέτοιο που θέλει μια τηλεοπτική οικογένεια να καλεί κάποιον για να κουβεντιάσει. Αλλά αυτή η οικογένεια νομίζω... δεν είχε τη Μαρία Μπεκατόρου. Θα είχε μία άλλη. Θα είχε τη Μαρία Παπαδοπούλου. Η Ναταλία Γερμανού ξαναήρθε, αλλά ήρθε τελικά. Έρχεται. Είναι στον δρόμο. Θα το βρει. Δρόμο, τι ώρα θα βρει. Θα το βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το βρει. Εντάξει. Τι δεν σας άρεσε. Και είδα, δηλαδή είδα μερικές από τις εκπομπές. Πρέπει να πω ότι ήταν στα πολύ σωστά βήματα. Και σε σχέση με τις πρώτες εκπομπές, οι πιο τελευταίες είναι ως σίγουρα καλύτερες. Ως το συνεντευξιακό κομμάτι. Ναι, ως προς το συνεντευξιακό κομμάτι. Οι ερωτήσεις ή η παρουσίαση δικιά της. Η παρουσίαση είναι δεδομένη. Την έχει, την έχει, είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο, άνθρωπος ο οποίος έχει γνώσεις και για τα πρόσωπα και για τα πράγματα που χειρίζεται. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από τον καλεσμένο σου, όσο και αν ο Νίκος ο Μουτσινάς είπε ότι δεν κάνει συνέντευξη, κάνει κουβέντα, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος, διότι όταν εγώ κάθομαι να δω μια συνέντευξη, περιμένω αυτή η συνέντευξη κάτι να μου δώσει. Όχι απαραίτητα κουτσομπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχω κάτι να θυμάμαι. Πολλοί περιμέναν ότι θα κάνει μπάμπρε η Χριστίνα με αυτό και δεν το έκανε. Δηλαδή, ξέρετε αυτό ποιο που έρχεται... είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν το λένε, αλλά όλοι τη συγκρίνουν με τον πατέρα της. Και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί η Ναταλία είναι μια άλλη προσωπικότητα. Καλά, δεν συγκρίνονται. Είναι δύο νόμια πράγματα. Μπράβο. Είναι τι γίνεται ιστορία, λοιπόν. Άλλη. Μιλάμε για την Ναταλία Γερμανού και περιμένουμε να δούμε το Φρέντι Γερμανό. Δεν όχι, είναι αυτό έτσι. Είναι τελείως λάθος. Δεν είναι έτσι. Να σας γλυκάνω εγώ τώρα λίγο. Τέλος πάντων, εγώ θα είμαι λίγο διακριτική. Με ένα πολύ ωραίο μιλφέι από τα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης. Το διάσημο μιλφέι. Το διάσημο μιλφέι. Και όχι τίποτα άλλο, θα μάθουμε να το φτιάχνουμε σήμερα. Να πάω στην κουζίνα, ε, θέλετε. Ναι, νομίζω να πάω. Λοιπόν, εκεί με περιμένει ο κύριος Νικόλαος Νερολαδάκης, pastry chef. Ζαχαροπλάστη δηλαδή. Από τα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε στην εκπομπή σας. Το αποφασίσατε. Θα μας δώσετε τη συνταγή του μιλφέι. Το αποφασίσαμε. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Ωραία, πάμε να το φτιάξουμε τότε. Τι χρειαζόμαστε. Να φτιάξουμε το περίφημο μιλφέι των Ζαχαροπλαστείων Κωνσταντινίδης. Χρειαζόμαστε στην αρχή σφολιάτα. Χρειαζόμαστε την κρέμα που θα γεμίσουμε μέσα τις σφολιάτες μας. Η κρέμα, και χρειαζόμαστε και την σαντιγί που θα επικαλύψουμε όλη την τούρτα. Θα φτιάξουμε μια τούρτα μιλφέι, τη βλέπουμε εδώ, στην έχω έτοιμη. Λοιπόν, πολύ ωραία και η έτοιμη, αλλά πάμε να φτιάξουμε άλλη μία. Τι κάνουμε, για πείτε μας. Τώρα αυτή τη στιγμή να δώσουμε μια συμβουλή στους τηλεθεατές για τη σφολιάτα. Παίρνουμε σφολιάτα. Αυτή τη βρίσκουμε έτσι, γιατί συνήθως ναι, ναι, μπορούμε να την βρούμε έτοιμη στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια δύσκολη διαδικασία για να μπορέσει να γίνει στο σπίτι, σχεδόν ακατόρθωτη. Την κόβουμε σε μπλοκάκια παραλληλόγραμμα ή σε φέτες ολόκληρες, 20 επί 20. Τα μπλοκάκια εδώ τα έχουμε κόψει 11 επί 7. Τα ψήνουμε. Ψήνονται περίπου για 40 λεπτά στους 200 βαθμούς. 190 με 200 ένα σπιτικό φούρνο. Παίρνουν αυτό το επιθυμητό πάχος. Αν είναι λίγο πιο ψηλές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο. Τώρα, μέρη. Αν πάρουμε έτοιμη, τι γίνεται. Αν πάρουμε έτοιμη, αναλόγως το πάχος που είναι η έτοιμη σφολιάτα, όταν την ψήσουμε, ή θα πάρει αυτή τη μορφή. Αν γίνει λίγο πιο χαμηλή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο μέρη. Περισσότερες. Εγώ, βλέπετε, το έχω κόψει στη μέση, οπότε και εγώ έχω δύο μέρη. Ένα για κάτω και ένα για επάνω. Τέλεια. Θα φτιάξουμε την κρέμα μας. Εδώ χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα, έχω βάλει 1 λίτρο γάλα. Ναι. Θα χρειαστούμε ακόμα 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ναι. 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ναι.
χρειαζόμαστε ακόμα κρόκους, 4 κρόκων αυγών, είναι περίπου 80 γραμμάρια, ωραία, βανίλια και βούτυρο γάλακτος. Mm-hmm. Αφού βούτυρο βάλουμε... γάλακτος, έτσι. Βούτυρο γάλακτος μόνο, mm-hmm, για το άρωμα και τη μυρωδιά. Αφού ζεστάνουμε το γάλα μας, mm-hmm, είναι όλα εντάξει. Να βράσει. Ναι, θέλουμε να βράσει. Εμείς μπορούμε μέχρι να βράσει το γάλα, τα υλικά που έχουμε ρίξει να τα ανακατέψουμε, είναι το αλεύρι με τη ζάχαρη. Ωραία. Να σχηματίσουμε ένα πολτό για να μπορούμε να τα μεταφέρουμε μετά μέσα στο γάλα μας, mm-hmm, ρίχνοντάς του λίγο χλιαρό γάλα. Αυτό γιατί το κάνουμε έτσι? Για να γίνει πολτός όλα τα υλικά, να μπορούμε μετά να ρίξουμε και τα αυγό μας, mm-hmm, και ύστερα να το μεταφέρουμε στο γάλα που βράζει για να κάνουμε την κρέμα μας. Οπότε εδώ μπορούμε αποφεύγουμε να το δέσουμε σε ένα καλύτερα. Μυστικό, ναι, να ρίξουμε τα αυγά, γιατί σε επαφή τα αυγά τους κρόκους, ναι, γιατί σε επαφή με τα αλεύρι θα μας κάνεις βόλους. Mm-hmm. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε και τους κρόκους μας. Ωραία. Είπαμε είναι 4 κρόκοι. Mm-hmm. Τέλεια. 80 γραμμάρια. Και αφού περιμένοντας να βράσει το γάλα μας, mm-hmm, θα προσθέσουμε μέσα το μείγμα που έχουμε ετοιμάσει. Με τη ζάχαρη, το αλεύρι και τα αυγά. Τα λέω συνέχεια αυγά, κρόκους. Ωραία. Είναι σχεδόν έτοιμο το γάλα. Σε λίγο θα βράσει. Με ρωτάνε από το κοντρόλ γιατί χαμογελάω. Γιατί χαμογελάω? Χαμογελάω γιατί θα δοκιμάσω το μιλφέι. Και πού να φτάσουμε στην πιο όμορφη διαδικασία, πού να το κατασκευάσουμε. Ωραία. Θα ρίξουμε μέσα. Είναι σχεδόν έτοιμο το γάλα μας. Και το μείγμα που έχουμε, mm-hmm, ετοιμάσει. Ποιο είναι το λάθος που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Είπαμε ένα λάθος είναι να μην προσπαθήσουμε να ρίξουμε τα αυγά, mm-hmm, στο αλεύρι αφού δεν τα έχουμε, ναι, αραιώσει πριν με λίγο γάλα, mm-hmm, γιατί αμέσως θα κάνεις βόλους. Ναι. Και προσπαθούμε να ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά εδώ την κρέμα μας από τη στιγμή που θα αρχίζει, τώρα κρύωσε λίγο, ναι, το γάλα, θα αρχίζει να ξαναζεσταίνεται, mm-hmm, για να μην την κάψουμε. Ναι, σωστά. Συγχωρείς. Ωραία. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου, για να βράσει το γάλα ξανά, περίπου 5 λεπτά. Mm-hmm. Και αφού βράσουμε την κρέμα μας, ύστερα... Θα πήξει λίγο, θα περιμένουμε, ναι, να πήξει λίγο. Έχουμε και έτοιμη. Έχουμε και έτοιμη. Ναι, γιατί μετά η διαδικασία, όση ώρα περιμένουμε να, ναι, πήξει, μπορούμε να εξηγήσουμε πώς θα κάνουμε μετά εκείνο που βλέπουμε. Ωραία, γιατί εδώ θα ρίξουμε προσθέτουμε ακόμα κάτι. Ακόμα και άλλο υλικό. Εδώ μετά, αφού βράσει και πήξει το κρέμα, τη, mm-hmm, κρέμα μας, mm-hmm, μόλις αρχίσει να κοχλάζει, θα ρίξουμε τη βανίλια μας, ναι, που είναι μία πρέζα βανίλια, και 10 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, που, mm-hmm, το έχουμε εδώ. Α, δεν είναι πολύ το βούτυρο γάλακτος. Ναι, ναι, το ρίχνουμε περισσότερο για μυρωδιά. Mm-hmm. Σε λίγο θα αρχίζει να σφυγεί. Και έτσι γίνεται μετά. Αυτήν, αφού την βράσουμε, ναι, θα την μεταφέρουμε σε ένα σκεύος, θα την αφήσουμε εκτός, μπορούμε να την τυλίξουμε με μεμβράνη, ναι, να την αφήσουμε να κρυώσει και ακόμα και στο ψυγείο μετά, μπορεί να την τοποθετήσουμε στο ψυγείο μετά από μία ώρα, να, mm-hmm, την τοποθετήσουμε μία ώρα μέσα στο ψυγείο και αφού κρυώσει θα τη βγάλουμε από το ψυγείο μας, mm-hmm, και θα την ανακατέψουμε με 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Βλέπουμε και στην κάρτα, έχω ξεχάσει να σας πω ότι μέσα στα 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος θα βάλουμε και 50 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Α, ωραία. Οπότε εσείς οπότε που μετά θα την υλικά... ανακατέψουμε την κρέμα μας και με σαντιγί. Ωραία. Που την έχουμε την κρέμα γάλακτος, θα την οπότε, θα ανακατέψουμε, την κάνουμε σαντιγί. Τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Το βάζουμε στο ψυγείο. Στο ψυγείο για μία ώρα. Ναι, ναι, και λίγο περισσότερο. Και μόλις βγει σε ένα άλλο σκεύος, πάνω στο μάτι. Όχι πάνω στο μάτι. Θα το ανακατέψουμε πολύ καλά στην αρχή με ένα σύρμα, γιατί η κρέμα θα έχει σφίξει πολύ. Mm-hmm. Και ύστερα θα την αφρατέψουμε, τη διαδικασία τη λέμε αφράτεμα, θα την αφρατέψουμε με τέτοιες κινήσεις. Ναι. Μαζί με τη σαντιγί που έχουμε ετοιμάσει. Πω, πω, και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Εδώ σε λίγο η κρέμα μας θα είναι έτοιμη. Τέλεια. Βλέπεις, αρχίζει και σφίγγει. Mm-hmm. Ωραία, εμείς να πάμε να δούμε τι κάνουμε όταν θα έχει φτάσει η κρέμα μας σε αυτό το επίπεδο εδώ. Ένα λεπτάκι. Τέλεια. Παίρνουμε ύστερα θα φτιάξουμε το μιλφέι μας. Έχουμε έτοιμες τις σφολιάτες μας. Mm-hmm. Το βλέπεις. Ωραία, φέρω εγώ αυτό. Εγώ τις έχω κόψει στη μέση. Και θα τη γεμίσουμε με την κρέμα. Κουμπί
πίσω εδώ. Α, τα βάλατε εκεί. Ναι, ναι, μπορούμε να πάμε και εδώ λίγο πιο μέσα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μας βλέπει η κάμερα. Θα βάλουμε την κρεμούλα μας. Mm-hmm. Έχουμε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής, αυτή όπως βλέπετε είναι και πολύ μεγάλη γιατί είναι επαγγελματική. Ωραία. Hop. Θα φτάσει για όλους όπως το βλέπω. Θα βάλουμε στη σφολιάτα την κρέμα μας. Mm-hmm. Μπολική, πόσο? Εξαρτάται πόσο θέλουμε. Πρέπει όμως να σας βάλουμε τόσο για να έχουμε, να επιτύχουμε και μια ισορροπία γεύσης. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βάλουμε πάρα πολύ γιατί μετά δεν θα τρώμε σφολιάτα με κρέμα, ναι, θα τρώμε κρέμα με σφολιάτες. Μια έτσι παχιά στρώση. Είπαμε, ωραία, στην αρχή ότι σε περίπτωση που δεν μπορούμε να κόψουμε τις σφολιάτες, μπορούμε, mm-hmm, να βάλουμε ένα μεγάλο κομμάτι κάτω και μετά να το βάλουμε και ένα κομμάτι από πάνω. Mm-hmm. Το ξανασκεπάζουμε. Αυτό που είναι κομμένο μας διευκολύνει ότι είναι ήδη έτοιμο, ναι, το κομμάτι. Ναι, μπορώ να φτιάξω και μικρότερες τούτες, mm-hmm, μεγαλύτερες, πιο μικρά κομμάτια, οτιδήποτε. Τώρα. Και θα τα επικαλύψουμε με σαντιγί. Α, μία στρώση κρέμα μπαίνει. Μία στρώση κρέμα, ναι. Στο συγκεκριμένο μιλφέιγ, μία στρώση. Mm-hmm. Η σαντιγί μας εδώ, έχω βάλει ένα λίτρο κρέμα γάλακτος με 200 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και το έχω ανακατέψει και λέγεται σαντιγί. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα. Παίρνω κουτάλι. Σχωρείς. Ναι, ναι. Και τώρα θα κάνουμε το τελικό στάδιο. Μόνο η σαντιγί, εντάξει. Στην που σε βλέπουμε έτσι. Θα έρθουμε να ορμήξουμε. Ναι, δεν σ' αρέσει καθόλου, το βλέπω, δεν με τίποτα. Παίρνω άλλο κουτάλι για την κρέμα. Όχι τίποτα άλλο, να σας πω αν είναι ωραίο. Θα βοηθήσει και τώρα να βάλουμε την τελευταία πινελιά. Και τα κουτάλια μεγαλώνουν. Είναι με δύο κουτάλια. Βλέπεις, την έχουμε επικαλύψει όλη με σαντιγί, μπόλικη σαντιγί. Και τώρα θα κάνουμε το γαρνίρισμά μας. Από τις φωλιάτες που έχουμε ψήσει, μας έχουν περισσέψει κάποια κομμάτια και θα βάλουμε κομμάτια σφολιάτας για το γαρνίρισμα. Γίνονται κόλλες. Αυτή τη διαδικασία ακριβώς τη βλέπετε και στα καταστήματά μας. Δεν είναι έτοιμες οι ντουρτες, τις φτιάχνουμε εκείνη τη στιγμή μπροστά σας. Οπότε, ναι, τα βάζουμε μικρά, μεγάλα, μέτρια. Είναι εδώ τώρα το σχέδιο, είναι κάτι που φτιάχνουμε εμείς, όπως το φτιάχνουμε ακριβώς. Ζητήσατε μιλφέιγ με ζαχαροπλαστή Κωνσταντινίδη. Και το φτιάχνουμε ακριβώς. Αυτό ζητήσαμε και νομίζω και όλοι οι τηλεθεατές μας. Και. Όπως φοβερά. Χοντροκομμένα κομμάτια για να ετοιμάσω την τούρτα μας. Και από πάνω βάζουμε και ζάχαρη άχνη. Άχνη, άχνη ζάχαρη, ναι. Θα με βοηθήσει να βάλουμε την άχνη ζάχαρη. Ναι. Και να τη βάλουμε και να τη φάμε. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε. Εδώ. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, επειδή έχω πολλή δουλειά, πάμε σε διαφημίσεις. Καλή σας απόλαυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνταγή. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ ωραίο δώρο που μας κάνατε σήμερα. Ευχαριστούμε και εμείς. Διαφημίσεις. Εγώ έχω δουλειές από ό,τι καταλάβατε εδώ και επιστρέφουμε. Πάμε τώρα στο θέμα του Αλτσχάιμερ που σας είπα ξεκινώντας την εκπομπή. Είναι μία νόσος τελικά που δεν χτυπάει μόνο τις μεγάλες ηλικίες και αυτά τα παραδείγματα έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Θέλω να καλησπερίσω εδώ στον καναπέ μας τον κύριο Λικούργο Καρτσακλή, νευρολόγο. Καλησπέρα και από μένα. Για να δούμε και κάποια θέματα, να δούμε και πού ξεχωρίζεται καμιά φορά η Άννη από το Αλτσχάιμερ, τι είναι το φυσιολογικό με την πάροδο των χρόνων και τι είναι αυτό που αποκαλούμε ασθένεια.
Θέλω να καλησπερίσω επίσης την κυρία Μαρία από το διπλανό στούντιο. Η κυρία Μαρία, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Είναι σύζυγος ενός ανθρώπου που πάσχει από τα 55 του, από άνοια, αλσχάιμερ, και είναι σε αυτή την κατάσταση που πλέον, κυρία Μαρία, δεν μπορεί ούτε να φροντίσει εκείνος τον εαυτό του. Ναι, έτσι είναι. Πάσχει από άνοια ή από αλσχάιμερ, κυρία Μαρία? Είναι ένα σύνδρομο άνοιας, να πούμε. Το οποίο όμως είναι, χτυπάει και νεαρές ηλικίες. Ναι, από ό,τι έχω μάθει από τους γιατρούς, είναι και πιο μικρές ηλικίες από το σύζυγό μου. Πώς του παρουσιάστηκε? Όχι, εμένα με ενδιαφέρει πώς του παρουσιάστηκε. Όταν άρχισε να έχει τα πρώτα δείγματα και ποια ήταν αυτά. Πώς το αντιληφθήκαμε εμείς, να πούμε, γιατί... Ναι. Ενώ ήταν πάρα πολύ τακτικός, άρχισε να ψάχνει πράγματα στην τσάντα του, να μην βρίσκει τα κλειδιά του, και κάποιες στιγμές, όταν πιεζόταν πολύ από την εργασία του, έλεγε ότι πονάει το κεφάλι του, ότι μάλλον πονάει το μυαλό του, κουράστηκε το μυαλό του. Και εσείς τι σκεφτόσασταν? Εντάξει, όταν λέει ο σύντροφός μας κάτι τέτοιο, λέμε εντάξει, μπορεί να έχει κουραστεί λίγο παραπάνω, ο φόρτος εργασίας, η οικογένεια, τα προβλήματα. Ή σας πήγε κατευθείαν το μυαλό ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει? Απλώς λόγω εμπειρίας, επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια, εργάζομαι σε χώρο με αναπηρία, σκεφτήκαμε να πάμε σε ένα κέντρο μνήμης, σε ένα κρατικό νοσοκομείο και να κάνουμε το τεστ. Οπότε γρήγορα πήγατε εσείς για να κάνετε κάποιες εξετάσεις? Ναι, με τα πρώτα σε εμάς συμπτώματα, ίσως ήταν και πιο πριν, δεν το καταλάβαμε, εντάξει, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Και πήγαμε αμέσως και κάναμε το τεστ μνήμης. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Γιατί συνήθως όταν είμαστε στην ηλικία έτσι των 50 ετών, 55 όπως ήταν ο σύζυγος, δεν μας πάει το μυαλό σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή μπορούμε να βρίσκουμε διάφορα άλλα που μπορούμε να πιστεύουμε ότι μας συμβαίνουν, αλλά δεν μας πάει το μυαλό εκεί. Και γι' αυτό αυτός είναι και ένας λόγος που θέλω σήμερα να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια δείγματα, αλλά το αποδίδουμε αλλού. Δεν μας πάει το μυαλό. Ναι, ίσως το σατιρίζουμε και λέμε έρχεται το Alzheimer, αλλά δεν το πολυπιστεύουμε. Εγώ σας είπα, λόγω το ότι εργάζομαι σε χώρο με άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλησα να βεβαιωθώ εάν είναι κάτι τέτοιο ή όχι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί δεν θέλετε να δείξετε το πρόσωπό σας στην τηλεόραση? Να σας πω, γιατί έχω μικρό παιδί και δεν θέλω να με δει στην τηλεόραση. Σίγουρα είναι, έχουμε μεγαλώσει και λίγο με αυτό, ότι όταν λες κάποιο πρόβλημά σου, κάποιοι σε σχολιάζουν. Θέλετε να προστατέψετε το παιδί σας από τυχόν σχόλια συμμαθητών ή οποιονδήποτε άλλον? Ακριβώς. Από τυχόν σχόλια συμμαθητών, γιατί οι συμμαθητές τους δεν ξέρουν κάτι. Αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες ρατσιστικά. Ακριβώς. Εδώ ακόμα λες, έχεις καρκίνο και δεν το λες. Δεν ονομάζουν μόνο στη λέξη. Ναι, εντάξει. Κυρία Μαρία, θέλω να μείνετε κοντά μας, γιατί έτσι θέλουμε να μοιραστούμε πολλά πράγματα μαζί σας και να σας ρωτήσουμε. Εντάξει. Γιατί η εμπειρία δικιά σας ίσως βοηθήσει και πολλούς έτσι, ανθρώπους που μας βλέπουν τώρα, γιατί όπως συμβαίνει σε όλες τις ασθένειες, η έγκυρη διάγνωση, έτσι δεν είναι, γιατρέ, είναι αυτή που διευκολύνει πολύ την κατάσταση και βοηθάει και στο να μην εξελιχθεί μία νόσος ραγδαία. Θέλω να πάμε να δούμε έναν συνάνθρωπό μας, του οποίου του συνέβη το αντίστροφο. Πάσχει η σύζυγος από αλσχάιμερ και μας εξηγεί λοιπόν στο βίντεο και την Τζοάννα που πήγε και τον βρήκε πώς φροντίζει τη γυναίκα του έτσι σε καθημερινή βάση. Πάμε να το δούμε. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίδι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Δυνατά. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν... ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά,
χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Είστε φροντιστής σε άτομο με νόσο Αλτσχάιμερ. Ποιο φροντίζετε? Τη σύζυγό μου. Η οποία έχει Αλτσχάιμερ πόσο καιρό? 10 χρόνια. Πώς το καταλάβατε? Ξεκίνησε να αλλάζει χαρακτήρα. Να γίνεται άλλοτε επιθετική, άλλοτε πιο ήπια. Ξεχνούσε πράγματα, είχε αιμονές και η ζωή της είχε αλλάξει. Και αναγκαστήκαμε να πάμε στο γιατρό. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε όλο αυτό? Κοίταξε, άρχισα να ανησυχώ. Όταν βλέπεις ότι η υγεία του συντρόφου σου δεν πάει καλά και ειδικά το πνευματικό μέρος, από εκεί και πέρα ησυχείς. Το δεχτήκατε εύκολα? Βεβαίως. Ήταν σύντροφός μου, μπορούσα. Είχαμε ζήσει τόσα χρόνια μαζί. Στην ίδια, πώς φαινόταν αυτό? Αυτό εξελίσσεται σιγά σιγά και δεν το καταλαβαίνω. Η καθημερινότητά σας μαζί της πώς είναι πλέον, σε τι τη βοηθάτε? Στα πάντα. Το μεσημέρι, το βράδυ, το πρωί που θα την ταΐσω. Όταν θα έρθει κάποια η στιγμή που θα την κάνω ένα μπάνιο. Στον ύπνο της, τώρα. Είναι δύσκολο και ψυχολογικά αλλά και σωματικά για εσάς? Δεν είναι καθόλου δύσκολο, αλλά για έναν άλλον ο οποίος είναι ένα τρίτο πρόσωπο, είναι ασφαλώς δύσκολο. Αρχίζει ένα βάρος, αρχίζει η αγανάκτηση και αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν ούτε αγανάκτηση ούτε βάρος. Θέλουν χαμόγελο, θέλουν χαμηλούς τόνους. Γενικά λένε να τους συμπεριφέρεσαι σαν να είναι ένα παιδί. Τώρα που θα γυρίσετε στο σπίτι σας, στη σύζυγό σας, τι είναι αυτό που θα κάνετε? Πρώτα θα τη χαϊδέψω και θα τη φιλήσω. Όσο σας φαίνεται αστείο. Αυτό το θέλουν και το εισπράττουν. Θα πεθάνω. Απ' το κόσμο θα χαθώ. Κυρία Μαρία, αυτές οι εικόνες σας θυμίζουν κάτι? Πολύ συγκινητικό είναι. Και βέβαια μου θυμίζουν πολλά πράγματα. Τι είναι πιο δύσκολο, το να αντιμετωπίζετε την κάθε μέρα που έρχεται ή ο φόβος για αυτό που μπορεί να έρθει? Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε εμείς τώρα, είναι αυτό που έρχεται. Κυρία Μαρία, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Η καθημερινότητά σας πώς άλλαξε μετά την ασθένεια του συζύγου σας, στην οικογένειά σας? Πάρα πολύ άλλαξε και για μένα και για τον ίδιο βασικά. Η ψυχολογία του, οι ανασφάλειές του, το ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη δουλειά του και έχει απομακρυνθεί. Τα πάντα άλλαξε. Και ο ίδιος δηλαδή ότι έχει ένα πρόβλημα και προσπαθούσε... Βεβαίως. Φροντίσαμε να το αποδεχτεί και να το λέει για να μπορεί να το αντιμετωπίσει κιόλας. Εσείς που ζείτε πλέον με αυτή την ασθένεια μες στο σπίτι σας, για ποιον είναι πιο δύσκολο? Για αυτόν που νοσεί ή για αυτούς που είναι γύρω του? Σίγουρα πιο πολύ είναι για αυτούς που ζουν γύρω του. Ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται... Ίσως ακόμα και κάποιες εκρήξεις, την ψυχολογία του, τις διακυμάνσεις. Αντιλαμβάνεται. Ο σύζυγός μου αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται πάρα πολύ και υποφέρει, το ξέρω. Αλλά με τον καιρό, δηλαδή, βλέπω μέρα με τη μέρα
Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να φροντίσει τον εαυτό του, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας αλλάζει με αυτή την νόσο. Πάρα πολύ. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχετε τώρα δίπλα σας δεν έχει σχέση με αυτόν που γνωρίσατε και αγαπήσατε. Με τίποτα. Και να περιγράψω αυτά που γίνονται δεν το πιστεύει κανένας που τον ήξερε. Έτσι είναι, γιατρέ, αλλάζει ο χαρακτήρας, αλλάζει ο άνθρωπος. Σίγουρα αλλάζουν πάρα πολλά στοιχεία στην καθημερινότητα και του ασθενούς και του φροντιστή. Και γι' αυτό λέμε ότι σε αυτή τη νόσο, όπως και σε πολλές νευρολογικές νόσεις, δεν πάσχει ένας. Πάσχει για όλο το περιβάλλον, επί της ουσίας. Και γι' αυτό και στην εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και στην Αρχόν Διαταραχών Αθηνών, έχουμε σαν πρώτο μέλημά μας, πέρα από την αντιμετώπιση και την βελτίωση των συνθήκων ζωής του ασθενούς, του πάσχοντος, και την αντίστοιχη αντιμετώπιση των προβλημάτων των φροντιστών. Ψυχολογική στήριξη και όλα αυτά. Σαφώς, γιατί ούτως ή άλλως ένας φροντιστής ο οποίος είναι και ενημερωμένος και καλά εκπαιδευμένος, μπορεί να παρέχει και περισσότερες υπηρεσίες. Να ρωτήσω κάτι, σε τι βαθμό βοηθάνε τα φάρμακα σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή τι προσφέρουνε? Καταρχήν, δεν υπάρχει θεραπεία η οποία να κάνει ριζική αντιμετώπιση. Ναι. Τα φάρμακα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή σε χρήση είναι δύο κατευθύνσεων. Η μία κατεύθυνση είναι φάρμακα τα οποία προσπαθούν να επιβραδύνουν την ταχύτητα έκπτωσης. Και αυτό το πετυχαίνουν σε κάποιο βαθμό. Τη δεύτερη κατεύθυνση την έχουμε για την αντιμετώπιση των συμπεριφερικών προβλημάτων που προκύπτουν στα προβλήματα της άνοιας, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος αυτός να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα κατάθλιψης, ψυχωτικά προβλήματα, να κάνει τη μέρα νύχτα, να δημιουργεί συμπεριφορικά θέματα. Τα πρώτα σημάδια που μπορούμε να παρατηρήσουμε εμείς, όπως η κυρία Μαρία που ίσως λόγω επαγγέλματος τα είδε και τα αντιλήφθηκε, ποια είναι όμως αυτά, έτσι να τα επαναλάβουμε, να ακούσει ο κόσμος, ποια είναι αυτά που μπορούμε να παρατηρήσουμε εμείς και να μας δώσουν ένα σημάδι? Στην νόσο του Αλτσχάιμερ, το πρώτο πρόβλημα συνήθως εντοπίζεται στο θέμα μνήμη. Ταυτόχρονα, ή σε μερικές περιπτώσεις, πολλές φορές και νωρίτερα, έχει αρχίσει και η συμπεριφορά λίγο να αλλάζει. Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να γίνεται λίγο πιο καχυπόπτος, πιο παράξενος, να ξενίζει λίγο το περιβάλλον με τη συμπεριφορά του. Και μπορεί όλα αυτά βέβαια να περάσουν λίγο στο απειρόβλητο, με την έννοια ότι είναι πράγματα τα οποία μπορεί να δικαιολογήσεις και να πας παρακάτω. Είμαστε πας παρακάτω. Εμείς πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε ή όταν υποπτευόμαστε ότι μπορεί ο άνθρωπός μας να πάσχει από την ασθένεια? Σαφώς και δεν πρέπει να ιατρικοποιήσουμε κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όποιος ξεχνάει, και ευτυχώς ο κανόνας είναι ότι όποιος ξεχνάει σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή κάτω των 60-65, συνήθως δεν έχει Αλτσχάιμερ. Και δεν σημαίνει ότι όποιος ξεχνάει έχει νόσο Αλτσχάιμερ. Τις περισσότερες φορές, στις νεαρότερες ηλικίες, σημαίνει ότι έχει βάλει πάρα πολλά στον νόμο του, πέφτουν πάρα πολλά πάνω του, τρέχει και δεσώνει. Ωχ, κακό αυτό που λέτε, γιατρέ, γιατί ποιος δεν έχει άγχος κτλ. Έτσι είναι. Όπως είναι και γι' αυτό το λόγο, θέλαμε να ανοίξουμε και το θέμα αυτό σήμερα, ότι πρέπει τελικά να έχουμε, εντάξει, τα μάτια μας ανοιχτά, τα αυτιά μας ανοιχτά και να μην κλείνουμε πράγματα σε κουτάκια που λέμε ότι αποκλείεται, δεν μπορεί να είναι, ότι θα ξανασχοληθώ με το θέμα στα 80 μου. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να μην φοβόμαστε, να πούμε το πρόβλημά μας. Ναι. Και νομίζω ότι και το ταμπού, αυτό που είπαμε προηγουμένως, πρέπει να πάψει να είναι έτσι. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Κυρία Μαρία, σας εύχομαι καλό κουράγιο. Να μπορείτε έτσι να φροντίζετε τον άνθρωπό σας, αλλά και εσείς είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε και τον εαυτό μας. Και όπως ακούσαμε και τον γιατρό πριν να λέει ότι και η δική σας ψυχολογία έχει μεγάλη σημασία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ και εγώ και το κέντρο της νόσου Αλτσχάιμερ που μας παρέχει όλη αυτή τη βοήθεια που μας παρέχει και μας στηρίζει και ψυχολογικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Με συγκίνησε πάρα πολύ η αφήγηση του κυρίου. Θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό τους ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα μέσα στην οικογένεια και γενικά όταν κάποιος είναι άρρωστος, να τους φροντίζουμε εμείς
οι ίδιοι και να συμπεραστηκόμαστε. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο έτσι θέλαμε να πιάσουμε για να σας... για να μάθετε κι εσείς μάλλον ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι πάντως όπως τα έχουμε και υπάρχουν πολλοί μύθοι που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε τώρα σελίδα γιατί η ζωή τα έχει όλα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε μαγκαζίνο live, live που σημαίνει ζωή. Έχει και τις κακές στιγμές, έχει και τις χαρές και πάνω απ' όλα τις χαρές δεν πρέπει να τις στερούμεθα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι πάντα αύριο θα ξημερώσει μια άλλη μέρα. Λοιπόν, και επειδή η επόμενη μέρα θέλουμε να μας έτσι βρίσκει πιο φρέσκες, πιο ανανεωμένες, ας κάνουμε και κάτι για την ομορφιά μας, γι' αυτό τώρα θα πάμε να φτιάξουμε μάσκες ομορφιάς για εσάς, για κανονική επιδερμίδα και αντιγυραντική. Ούτε τη λέξη δεν θέλω να ξέρω. Ούτε τη λέξη. Όχι επειδή είμαι εγώ εδώ την αντιγυραντική. Όχι, επειδή είστε πολύ φρέσκοι, αλλά δείξουμε τι κάνετε. Εγώ θα σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής, το 211-55-55-50, γιατί έχουμε να δώσουμε και δώρα, έτσι. Έχουμε τα ρολόγια της εταιρείας Φερέντι, τα πολύ ωραία ρολόγια. Έχουμε και ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε γενικά να σας δώσουμε δώρα. Οπότε εσείς παίρνετε τηλέφωνο για να παίξουμε μαζί με τον Στέφανο το μουσικό quiz. Εγώ όμως τώρα πάω να φρεσκαριστώ με την κυρία Ανθούλα Χατζιαντονίου, που είναι αισθητικός από τη Laser Derma Care. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Λοιπόν, κανονική επιδερμίδα να ξεκινήσουμε και μετά να πάμε στην αντιγύρανση. Ναι. Ωραία. Τι κάνουμε. Θέλω να πω ότι πάντα πριν από κάποια μάσκα, καλό είναι να κάνουμε ένα peeling στο πρόσωπό μας. Για να είναι καθαρό. Για να αφαιρέσουμε τα νεκρά μας κύτταρα. Και για να αφυδατώσουμε το πρόσωπό μας για να δεχτεί τη μάσκα. Ωραία. Να πάρει όλα τα συστατικά από μία μάσκα. Να τη δεχτεί. Και για ένα peeling, εγώ έχω λίγη ζάχαρη. Ναι. Που αφαιρεί τα νεκρά μας κύτταρα. Και λίγο λαδάκι. Ναι. Αυτό τώρα είναι το peeling πριν τη μάσκα. Ναι. Που αφυδατώνει το δέρμα μας, το λαδάκι. Λάδι ζάχαρη. Λάδι ζάχαρη, ναι. Και το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Ούτε ακριβά peeling να πάρουμε, ούτε τίποτα. Τίποτα. Πιο ωραία θέλουμε από... Με τα προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιούμε, το ξεπλένουμε και είμαστε έτοιμοι. Ναι. Το ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά για να ξεκινήσουμε τη μάσκα μας. Ωραία, η οποία είναι για κανονικό. Ναι, και είναι για όλες τις ηλικίες, από 18 και πάνω. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το μπολάκι μας, σπάμε ένα αυγουλάκι, το οποίο αυγουλάκι έχει βιταμίνη Α και Ε, ναι. Η οποία βοηθάει πάρα πολύ στην απαλότητα της επιδερμίδας, αλλά και στην ενυδάτωση. Και μελάκι. Το μελάκι, μία κουταλιά του γλυκού, δεν θέλουμε παραπάνω. Και το ανακατεύουμε. Ναι. Και το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Για να ομοιοποιηθούν τα προϊόντα μας. Κάτι άλλο βάζουμε. Όχι. Μόνο αυτά τα δύο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάρα πολύ εύκολα. Με δύο συστατικά. Τίποτα άλλο. Αυγουλάκι και μελάκι. Και τώρα αυτό τι κάνουμε. Το απλώνουμε στο πρόσωπο και περιμένουμε να στεγνώσει. Το απλώνουμε στο πρόσωπό μας με κυκλικές κινήσεις. Και στο λαιμό μας. Και στο λαιμό. Μακριά από τα μάτια. Ναι. Για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Μόνο στο πρόσωπο και στο ντεκολτέ. Γιατί και το ντεκολτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ειδικά τώρα στην αντιγυραντική φυσικά, που θα κάνουμε. Ναι, φυσικά. Ωραία. Και είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε και την αντιγυραντική τώρα. Αντιγυραντική καταρχάς από ποια ηλικία και πάνω μιλάμε. Από 40 και πάνω. Από 40. Δηλαδή, άμα τη βάλω πιο πριν, τι θα γίνει. Δεν θα πάθετε κάτι. Ναι. Εντάξει, είναι για προληπτικούς λόγους. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι λένε από 40 και πάνω, που αρχίζουν και εμφανίζουν κάποιες ρητίδες. Ωραία, για πάμε να δούμε τι. Παίρνουμε τι θα ένα μεγαλύτερο μπολάκι. Γιατί εδώ χρησιμοποιούμε περισσότερα υλικά. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πορτοκάλι. Ναι. Στίβουμε ένα χυμό.
πορτοκαλιού. Mm-hmm. Εγώ το έχω στύψει ήδη. Ωραία. Αυτό έχει βιταμίνη C και B mm-hmm. και βοηθάει πάρα πολύ γιατί έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Ωραία. Για τη ρύπανση του περιβάλλοντος mm. που αυτό τι μας είναι? Επηρεάζει. Είναι πρόβιο βούτυρο. Θα βάλουμε και από αυτό? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα βάλουμε μία κουταλιά πάλι του γλυκού. Ωραία. Να και το λιπαρό στοιχείο. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω και κάτι άλλο λιπαρό. Ναι, κρέμα γάλακτος. Όχι, όταν στο πρόσωπο. Έχει πολλά συστατικά mm-hmm. το πρόβιο βούτυρο. Έχει λιπίδια, μέταλλα, βιταμίνες, πρωτεΐνες. Που βοηθάνε πάρα πολύ στο πρόσωπό μας. Και η κρέμα γάλακτος, βάζουμε μία κουταλιά της σούπας. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα θα δώσετε και δώρα για τις τηλεθεάτριες μας, για πιο ενισχυμένες θεραπείες έτσι, ομορφιάς. Για τρεις τηλεθεάτριες. Ναι. Δωρεάν θεραπεία laser fractional, ναι. που είναι για την ανάπλαση του προσώπου. Αυτό είναι. Λοιπόν, οι πρώτες τρεις που θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, από τώρα θα κερδίσετε αυτή την περιποίηση και αύριο θα σας πούμε ποιες είναι οι τυχερές. Θα πούμε τα ονόματα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Και βάζουμε και το μελάκι μας. Το mail πάντα το βάζουμε. Fractional, πώς το είπατε? Laser fractional, που είναι laser για την ανάπλαση του προσώπου. Λοιπόν, αυτό. Οι πρώτες τρεις. Και βάζουμε και μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Το μελάκι το χρησιμοποιούμε πάντα, mm-hmm. γιατί δίνει λάμψη στο πρόσωπό μας. Ωραία. Και το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Για να πήξει σιγά σιγά. Αυτό τώρα, με τι το βάζουμε, με βαμβάκι, με τι, γιατί είναι νερουλό. Σιγά σιγά θα πήξει. Α, θα πήξει αυτό. Θα πήξει σιγά σιγά, ανακατεύοντας πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά ναι, μπορούμε να το βάλουμε και με το βαμβάκι, αλλά και με το χέρι μας, γιατί σιγά σιγά θα πήξει. Ωραία, να το δείξουμε λίγο για να δούμε ναι. πώς πρέπει να γίνει. Ωραία. Οπότε ανακατεύοντας το, αυτά θα δέσουν τα υλικά θα πήξουν. Ναι. Και για κάτι πιο γρήγορο μπορούμε να το βάλουμε σε κάποιο μίξερ για να γίνει πιο γρήγορα. Ναι. Οπότε καταλάβατε τώρα, εσείς στο μίξερ θα το βάλετε. Για να γίνει πιο γρήγορα, άμα βιαζόμαστε και θέλουμε να κάνουμε κάτι γρήγορο. Τέλεια. Λοιπόν, και κανονική επιδερμίδα και για την αντιγύρανση, μασκούλες, εύκολες, οικονομικές και γρήγορες. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Να, δεν νιώθετε έτσι μία φρεσκάδα? Νιώθω σαν να ήμουν σε κουζίνα, περίπου, που σημαίνει ότι ό,τι βάζουμε μέσα μας μπορούμε να το βάλουμε και έξω. Πολλά έκανε παλιά αυτό. Ό,τι τρώγεται κάνει καλό στο πρόσωπο. Ναι. Να, λοιπόν, πάμε να δώσουμε δώρα εμείς τώρα. Γιατί ό,τι κάνει καλό σε εμάς, να δίνουμε δώρα, κάνει καλό και σε εσάς, γιατί θα πάρετε τα δώρα. Συνήθως νιώθεις καλύτερα όταν κάνεις δώρο. Αυτό, έτσι θα έπρεπε να είναι. Ναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Α, καλό μεσημέρι, τι ωραία πράγματα κάνετε εκεί, τι ωραία περνάμε. Ωραία, ωραία. Το όνομά σας? Δέσποινα. Κυρία Δέσποινα, από πού μας παίρνετε? Από Χαλάνδρη. Από Χαλάνδρη. Ωραία. Τι θα τραγουδήσουμε σήμερα, Στέφανε? Λοιπόν. Στέφανε. Θα δούμε. Αλλά θα ακούσουμε κιόλας. Κυρία Δέσποινα. Ωραία, πάμε. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν ζόλα μια κόκκινη μια κόκκινη γραμμή. Σβηνώ. Έχω βοηθό. Μισό λεπτό. Ναι. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Υποβολέα έχω. Ποιος είναι? Η κόρη μου. Α, εντάξει. Μήπως να ακούσουμε την κόρη? Να μας όχι, εκείνη δεν νομίζω ότι θα το έκανε.
δεν θα το έκανε εκείνη. Ωραία, ντρέπεται δηλαδή. Ντρέπεται, ναι. Πάμε εγώ πάντως μπορώ να πω και κάτι άλλο αν θέλετε, αν αυτό όχι, δεν το είπα καλά. Να πούμε αυτό, αλλά να το τραγουδήσουμε. Πάμε. Τραβάνε. Πάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η τελευταία μας στιγμή. Η πιο μεγάλη μας. Η πιο μεγάλη μας στιγμή. Δεν τα είπε καλά ούτε ο υποβολέας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω τώρα το ρολόι Φερέντι που θα σας δώσω. Ποιος θα το βάλει, η κόρη ή εσείς? Δεν ξέρω. Νομίζω προηγείται η κόρη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Φοφός Γότζου κοντά μας, καθηγήτρια μακιγιάς και special εφέ. Ναι, βεβαίως. Τι κάνεις, Κίμη μου? Καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί σας σήμερα. Εμείς γνωριζόμαστε ναι, από αλλού πολλά χρόνια. Ναι, έχουμε συνεργαστεί και με τα περισσότερα παιδιά εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που τους ξαναβλέπω όλους και εσένα ειδικά. Και λοιπόν, σήμερα θα μας δείξεις έτσι, τρόπους για φυσικό και φρέσκο ναι, μακιγιάζ. Θα δείξω πώς μπορούμε να δώσουμε διάφορες φωτεινότητες, να έχουμε ένα αρκετά λαμπερό δέρμα. Και επέλεξα να πάρω μία κοπέλα η οποία έτσι έχει πιο σκουρόχρωμα μαλλιά, γιατί ναι, συνήθως βάφουμε όλο ανοιχτόχρωμες. Και θέλω να δείξω πώς μπορούμε να φωτίσουμε και μία λίγο πιο κοπέλα που έχει λίγο πιο σκουρόχρωμα μαλλιά. Και να κάνουμε ένα αρκετά φρέσκο και ροδαλό μακιγιάζ με λίγες κινήσεις. Όχι με πάρα πολλά πράγματα. Όχι πολύ φορτωμένο. Η ποσότητα, τα έχουμε ξαναπεί εμείς, δεν λειτουργεί πάντα υπέρ της ποιότητας, εντάξει. Λοιπόν, έχω απλώσει ήδη μία αρκετά διάφανη βάση. Ναι. Ήδη την περνώ και με το χέρι μου για να μην φαίνεται το πρόσωπο πάρα πολύ μακιγιαρισμένο. Και η πρώτη φωτεινότητα που έχω δώσει είναι το κονσίλερ μου κάτω ναι, ακριβώς από την περιοχή των ματιών. Πάντα υγρό για να μην μπαίνει πάρα πολύ μέσα στις ήδη ίσως υπάρχουσες ρητίδες και τις τονίζει περισσότερο. Πάντως κονσίλερ, όχι το ίδιο το make-up. Όχι. Θα προτιμήσουμε κονσίλερ ένα ή δύο τόνους λίγο πιο ανοιχτό από το χρώμα του δέρματος, ώστε να μας δώσει τη φωτεινότητα την οποία θέλουμε. Ωραία. Αμέσως, μετά το κονσίλερ, θα τοποθετήσω διάφανη πούδρα. Γιατί διάφανη πούδρα και όχι ας πούμε την πούδρα που χρησιμοποιούμε σε όλο το πρόσωπο? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η διάφανη είναι αρκετά φωτεινή. Ναι. Δεν είναι τόσο καλλιπτική όπως η υπόλοιπη πούδρα που θα χρησιμοποιήσω, χρησιμοποιήσω στο υπόλοιπο πρόσωπο που είναι compact και δεν τονίζει πάρα πολύ τις ρητίδες έκφρασης που έχουμε στα μάτια. Είτε όπως και να είναι, μιλώντας, οτιδήποτε κάνουμε. Ναι, έτσι, δεν είναι απαραίτητα ρητίδες λοιπόν, όπως η άλλη κρέμα που χρειαζόμασταν πριν. Έτσι. Όχι, για να σπάει λίγο λιγότερο. Ωραία. Και τη ζητάμε έτσι, διάφανη πούδρα. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Διάφανη και να σου πω την αλήθεια και άχρωμη, ώστε να διατηρούμε και το χρώμα του κονσίλερ που έχουμε βάλει. Ωραία. Και με το πινέλο μου θα τοποθετήσω πολύ ελαφριά. Και όπως βλέπεις, όχι με το πονπον μου, για να μην πάρω πολύ ποσότητα πούδρας. Έτσι, ένα χάδι πούδρας. Ναι, 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 ναι. Να κάνω το μακιγιάζ μου ματ. Οι γυαλάδες τελικά είναι στη μόδα ή όχι? Είναι. Ναι, εμένα μου αρέσουν οι γυαλάδες. Ειδικότερα στην περιοχή που τοποθετούμε το ρούζ. Στο μάτι, μερικές φορές μ' αρέσουν, άλλες φορές δεν μ' αρέσουν. Εξαρτάται. Τώρα σε αυτή την περίπτωση θα βάλω για να το κάνω αρκετά λαμπερό και φωτεινό. Θα συνεχίσω όμως πρώτα τα φρύδια μας. Θα πούμε πάρα πολύ γρήγορα πώς μπορούμε να μετρήσουμε το σωστό φρύδι. Έτσι. Ναι. Μετράμε την αρχή του φρυδιού, σωστά, και από την αρχή της μύτης μέχρι το τελείωμα, εδώ πρέπει να τελειώνει και το σωστό μας φρύδι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, για να μην είναι πιο κοντό ή πιο μακρύ. Προσοχή με τα τσιμπιδάκια, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Και θα πλώσω μία πάρα πολύ φυσική σκιά. Τώρα, βέβαια,
Εδώ το μοντέλο μας είναι μελαχρινό και πάλι θέλει έτσι ενίσχυση το φρύδι. Ναι, γιατί βλέπεις ότι έχω πολύ άτονο φρύδι. Έχει φρύδι σχεδόν ξανθής. Ναι. Ξανθιάς. Θέλει λίγο γέμισμα στα κενά. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω μία ανοιχτόχρωμη σκιά, να τονίσω και να φωτίσω την περιοχή κάτω από το φρύδι, σε μάτα αποχρώσεις. Ναι. Για να μπορώ να βάλω την πιο ηριδίζουσα σκιά στο πάνω κινητό βλέφαρο. Να μην έχει και κάτω από το φρύδι πέρλα και στο πάνω κινητό βλέφαρο. Σε όλες τις παρουσιάστριες που έχεις βάψει, έτσι, στην πορεία σου, στην καριέρα σου, η κάθε μία θέλει το δικό της μακιγιάζ για να δείξει, ας πούμε, ή ωραία μάτια, ή ωραία χείλια. Η κάθε μία έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά και έχει και το δικό της χαρακτήρα. Άλλες προτιμούν πολύ φυσικά μακιγιάζ, γιατί και οι ίδιες και στην προσωπική τους ζωή βάφονται πολύ φυσικά. Ναι. Και άλλες θέλουν πιο έντονα, γιατί είναι και οι ίδιες πιο έτσι, έντονες σαν προσωπικότητες και θέλουν πιο έντονα μακιγιάζ. Λοιπόν, κοίταξε εδώ τώρα τι ωραίες παλέτες που έχουμε, με πόσο όμορφα χρώματα. Επέλεξε μου ένα να βάλω στο πάνω κινητό βλέφαρο. Την πάνω-πάνω, ναι, ναι, που είναι η μπρόνζε. Μου αρέσει και εμένα πολύ το μπρόνζε. Δεν ξέρω, ναι. Είναι και λίγο τα γήινα χρώματα, είναι και μια λύση που δεν μπορεί να κάνεις και πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή αν επιλέξεις ένα πιο έντονο χρώμα, όχι, αναλόγως με το συνδυασμό και των ρούχων και τα λοιπά, μπορείς να... Τη βλέπεις πόσο φωτεινή είναι. Α, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή. Ταιριάζει σε όλες, σε όλους μας. Ναι, 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 ναι. Έχω επιλέξει ξανθιές, κοκκινομάλες, μελαχρινές. Συγκεκριμένες σκιές που ταιριάζουν. Ωραία. Αυτό δίνει και μία φρεσκάδα, ναι, έτσι, ναι, 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 πάρα πολύ. Όλες αυτές οι σκιές. Δεν χρειάζεται να βαφόμαστε με σκουρόχρωμα χρώματα για να αναδεικνύουμε τα μάτια μας. Άνοιξέ μου λίγο και θα δουλέψω και λίγο εδώ. Βλέπεις αμέσως πόσο φως δίνω. Κοίτα μου λίγο ψηλά. Θα αφαιρέσω τη σκιά που έχω και θα δουλέψω με πολύ ωραίο ρουζ σε αυτά τα πολύ φυσικά χρώματα. Το ρουζ πώς το δουλεύουμε, τα μποναριστά ή... Όχι, με στρογγυλή φορά προς τους κροτάφους, ώστε να μπορούμε να πιάνουμε όλη την επιφάνεια και να μην λειτουργεί σε συγκεκριμένες περιοχές. Ωραία. Όσο πιο μπροστά το βάλουμε, εμένα μου αρέσει, δίνει πάντα φρεσκάδα, όπως όταν είμαστε μικρά, που τα μαγουλάκια μας έχουν. Τώρα, οι φίλες μας που έχουν λίγο παραπάνω κιλά, πάλι θα τονίσουν εδώ. Δηλαδή, αν έχουμε μία τηλεθεάτρια που έχει πιο πολύ μαγουλάκια, θα τονίσει πάλι εδώ μπροστά. Όχι. Θα δουλέψουμε από το τελείωμα του ματιού και προς τους κροτάφους, ώστε να δημιουργήσουμε ένα λίγο πιο κόψιμο και σε λίγο πιο σκουρό χρώμα ρουζ. Ωραία. Όχι δηλαδή τόσο φωτεινά. Λοιπόν, στο επόμενο στάδιο, πάρα πολύ γρήγορα, θα σου βάλω ένα... Κλείσιμο λίγο το σηματάκι. Θα σου βάλω ένα πάρα πολύ ωραίο φωτεινό γκλος, σαν αυτό που φοράς και εσύ τώρα, ναι, που μου αρέσει πάρα πολύ, αναδεικνύει πάρα πολύ τα χείλη. Στο δικό μου μάτι τι έχεις κάνει σήμερα, για να πω ότι το έχεις επιμεληθεί και εσύ σήμερα λίγο. Σήμερα έχω δουλέψει σε πιο μεταλλιζές σκιές, στο πάνω κινητό βλέφαρο και έχω κάνει λίγο πιο σκουρόχρωμη γωνία, δουλεύοντάς τη λίγο ανωδικά. Έχεις δηλαδή λίγο περισσότερη πέρλα στο μάτι σου εσύ. Πρόσεξε με. Εδώ σου έχω φτιάξει μια παλέτα με διάφορα χρώματα. Τα οποία όλα αυτά τα χρώματα πηγαίνουν σε μελαχρινές κοπέλες. Και θα κάνεις μίξη? Όχι, θα μπορούσα να κάνω. Αλλά, ναι, γιατί όχι. Κάτσε να πάρουμε από αυτό. Ξέρεις, εμείς δουλεύουμε έτσι λίγο σαν να ζωγραφίζουμε τα χρώματα μας. Το αποτέλεσμα πολύ ωραίο πάντως. Αρκετά φωτεινό, λαμπερό. Το γκλος τι κάνει, δεν περιορίζει τα χείλη. Τα αφήνει να φαίνονται πιο μεγάλα. Ναι. Και δίνει και μία φρεσκάδα. Βεβαίως και το προτείνουμε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα γκλος. Πάντως και εσύ, το δικό σου το κόκκινο που φοράς είναι πολύ ωραίο. Ναι, τώρα το έχω συνδυάσει λίγο και με τα ρούχα μου. Πάντα το μακιγιάζ, εμένα μου αρέσει να το συνδυάζω με τα ρούχα. Πάντως έντονο μάτι, απαλό. Κοίταξε. Ναι. Κραγιόν. Ναι. Αλλά δεν είναι και απαραίτητο.
και αντίστροφα, αλλά μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Και έντονο μάτι και έντονο στόμα, σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα βάλω και μάσκαρα για να το τονίσω. Θα μπορούσαμε να δείξουμε και λίγο πώς μπορούμε να βάλουμε μια πολύ φυσική βλεφαρίδα. Θέλεις να βάλω στο ένα μάτι πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία, για βάλε μας την. Λοιπόν, βλεφαρίδα. Θα δείξω αυτές εδώ τις βλεφαρίδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ φυσικές. Και κάτι μου έλεγες πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μου έλεγες ότι τι πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή από τις ναι, εμένα μου αρέσουν βλεφαρίδες. Εμένα μου αρέσουν οι βλεφαρίδες, οι οποίες φαίνονται πάρα πολύ φυσικές και είναι στο να έρθει μια κοπέλα να σου πει αυτό Kim, να τι μάσκαρα φοράς, όχι, α, τι, Kim, τι νούμερο βλεφαρίδας είναι αυτό που έχεις, κατάλαβες. Δηλαδή να μπορεί να είναι τόσο όμορφα τοποθετημένη. Να ενισχύει ας πούμε αυτό. Και να ενισχύει, ναι, σαν να έχουμε βάλει 2-3 φορές μάσκαρα. Mm. Και όχι σαν να φαίνεται πάρα πολύ έντονα και να δημιουργεί και σκίαση στο μάτι. Λοιπόν, την παίρνουμε, είναι πάρα πολύ κλείσιμο λίγο, λεπτή και φυσική. Και την τοποθετούμε ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ. Στην αγορά από τις βλεφαρίδες πρέπει να προσέχουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν ποιότητες και ποιότητες. Υπάρχουν ποιότητες, υπάρχουν βλεφαρίδες από σιλικόνη, από φυσική τρίχα. Αυτή εδώ τώρα θα κολλήσει. Αυτή τι είναι? Το κρατάς λίγο. Είναι από σιλικόνη τρίχα, της είναι πάρα πολύ καλή. Χρησιμοποιείται και 3 και 4 φορές ανάλογα με την συντήρηση που της κάνεις. Της αφαιρείς την κόλλα, την καθαρίζεις και μπορείς να την ξανατοποθετήσεις. Απλά τώρα, μόλις κολλήσει καλά, περιμένουμε λίγο. Αφού βάλουμε την κόλλα, η οποία είναι από λάτεξ, περιμένουμε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Πριν ανοίξουμε το μάτι. Ναι, πριν ανοίξουμε το μάτι, να κολλήσει καλά. Ήδη έχει κολλήσει. Για να μπορέσω να δείξω και τη διαφορά παγωντάς την. Θα δεις αμέσως πόσο φυσική γίνεται η βλεφαρίδα. Λίγο άνοιξε μου. Αυτό ωραία. Που λένε ότι μύθος ή όχι, ότι οι ψεύτικες βλεφαρίδες βλάπτουν λίγο τις κανονικές μας ισχύει. Όχι, καθόλου. Είναι ίσως σε λάθος χρήση, δηλαδή ξέρω εγώ αν πάρεις τώρα την βλεφαρίδα και βγάζοντάς τις κάνεις ένα χράκ. Δεν την κολλάς όπως βλέπεις ακριβώς στην τρίχα της φυσικής βλεφαρίδας. Ώστε να μην κολλήσει. Όχι. Την κολλάς ακριβώς στον διάμεσο του δέρματος, οπότε έχεις. Πώς τις βγάζουμε τις βλεφαρίδες? Θα τη βγάλω μετά αμέσως. Μη φοβάσαι καθόλου. Λέω, ξεβαφόμαστε και τη βγάζουμε. Όχι, αλλιώς την έχεις καταστρέψει. Αυτή είναι ολόκληρη βλεφαρίδα. Βέβαια υπάρχουν και τα τουφάκια, έτσι. Μεμονωμένες βλεφαρίδες που μπορούν να μπουν επιλεκτικά όπου θέλουμε. Απλά την ολόκληρη τη βάζουμε κι εμείς πιο εύκολα. Κοίταξε το εδώ τώρα. Το βλέπεις? Έχει διαφορά. Αμέσως. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ φυσική η διαφορά. Δεν είναι δηλαδή τόσο έντονη. Κλείσε μου λίγο. Κοίτα με εκεί λίγο. Απλά για να βάλω και εδώ λίγο, να το δούμε χωρίς, για να μην καθυστερούμε τώρα σε χρόνο. Κοίτα μου λίγο ψηλά. Και εδώ. Φοφό, πού είσαι καθηγήτρια? Διδάσκω στη σχολή του Αντένα, είμαι εκεί τα τελευταία 12 χρόνια. Εγώ πέρασα από διάφορες σχολές, αλλά εκεί πια είναι το στέκι μας. Τρεβαίνω. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχω τελειώσει. Έτσι, λίγο πολύ πάνω κάτω, δεν σου βάζω και στο άλλο βλεφαρίδα για να μην καθυστερούμε και να σου δείξω πόσο εύκολα βγαίνει. Α, βλέπουμε και το πριν και το μετά. Ναι. Πολύ φυσική, πάρα πολύ δροσερή και να κάνουμε και ένα έτσι. Δεν τη θέλουμε, βρε παιδάκι μου, μας κούρασε. Χράτς. Την παίρνουμε από την εξωτερική ακριβώς γωνία και την τραβάμε. Ωραία, και πόνεσαι? Όχι, τίποτα. Εντάξει. Αυτά έτσι λίγο για το πολύ φρέσκο μακιγιάζ με 5 κινήσεις και 3 προϊόντα. Φοφό, πόσο χρονικό διάστημα έχουμε ακόμα να μας ξαναέρθεις κάτω από αυτή τη γύρηση? Έχω ακόμα 2 μήνες και, έχουμε, και κάτι, λοιπόν. Ναι. Τι θα μας δείξεις την επόμενη φορά που θα έρθεις? Την επόμενη φορά, ας δείξουμε πιο κάτι έντονο. Πιο έντονο. Ωραία, προλαβαίνουμε. Ναι, προλαβαίνουμε. Τώρα δείχνουμε κάτι πολύ φυσικό της και λαμπερό και της υποσχέθηκα και ότι θα της... μπράβο. Ότι θα κατεβάσουμε και το μαλλί για το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, ίσως και για τις απόκριες που έρχονται, να κάνουμε κάτι πιο φαντασί. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, βεβαίως. Γιατί που... είσαι και special effect. Ναι. Και πολλά χρόνια και συνεργάτης και με τον Γιώργο Μητσικώστα και με διάφορους και είμαστε πολύ καλά συνεργάτες. Λοιπόν, θα κάνουμε διάφορα. Προλαβαίνουμε. Ναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
είναι αυτό, κάτι μου θυμίζει. Έλα να σας δω τώρα τους ενημερωμένους. Δεν ξέρω από αυτά, δεν έχω γνώση. Δώσε. Θα κερδίσουμε τίποτα να το βρούμε. Θα κερδίσουμε, κουνήσου. Χαμάος. Παιδιά, δεν την ακούμε τη μουσική, αλλά έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Πάμε. Κάτι ακούσαμε. Παιδιά, τι έγινε με τη μουσική. Αφού δεν το βρήκαμε, αφού δεν το βρήκαμε, μας την κόψανε. Είναι πολύ χαμηλά, δεν το ακούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι είναι, Κέιτι Πέρι. Μάιλι Σάιρους. Κέιτι Πέρι. Μάιλι Σάιρους. Τι είναι, τι είναι. Είναι κομματάρα, δεν ξέρω. Δεν ακούσαμε το ρεφρέν, παιδιά. Να ξέρουμε ότι είναι η Μάιλι Σάιρους. Κέιτι Πέρι, έπεσα μέσα. Έτσι θα ξέραμε. Όχι. Ναι, εσύ με την μπάλα. Η Σάιρους. Εγώ το βρήκα, θα κερδίσω. Μπράβο, μπράβο, Αλεξία, μπράβο. Μια μπάλα. Μπάλα, τίποτα άλλο. Για πάμε στον κινηματογράφο τώρα. Εσύ ξέρεις μόνο τις μουσικές από τις ταινίες, έτσι, Κωνσταντίνε. Τι ταινία μας έχεις φέρει σήμερα? Μια ταινία πολύ ξεχωριστή και τρυφερή και ιδιαίτερη, που νομίζω θα συγκινήσει αρκετό κόσμο αυτή την ταινία. Πρόκειται για την ταινία «Η κλέφτρα των βιβλίων». Mm. Μας μιλάει για την ιστορία μιας μικρής κοπέλας, η οποία λέγεται Λίζελ, η οποία υιοθετείται από μια οικογένεια στη Γερμανία λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι εποχής. Στο υπόγειο του σπιτιού της, με τη βοήθεια του πατέρα της και ενός Εβραίου που κρύβουν εκεί οι γονείς της, θα μάθει να διαβάζει και να γράφει, κλέβοντας σε εισαγωγικά βιβλία. Δεν τα κλέβει, τα δανείζεται ακριβώς. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε να δούμε το τρέιλερ και μετά να μας πεις. To a woman. Quickly. Papa! Who is he, Papa? His name is Max. He needs help. Are you hiding from Hitler? Yeah, I'm a Jew. I brought you something. You're full of wonders. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. You're hiding someone, aren't you? Εγώ θα πάω να τη δω. Εσύ θα πας. Στον άξονα λέει δεν θα πάει, δεν μπορεί να ψυχοπλακώνει. Γιατί έχει κλάμα. Έχει κλάμα, ναι, έχει κλάμα. Καμιά φορά το κλάμα είναι και εκτόνωση. Και αν βλέπεις κάτι όμορφο και σε συγκινεί, γιατί όχι. Ναι. Ρομαντική εμένα μου φάνηκε όμως. Ωραία. Νομίζω αξίζει να το δούμε. Και ωραία μουσική. Τρυφερή και ευαίσθητη. Λοιπόν, μουσικές. Και η μουσική υποψήφια για Όσκαρ, να πούμε. Και σίγουρα στο soundtrack.gr, η κριτική της μουσικής και ο συνθέτης της είναι γερολίκος της μουσικής του σινεμά. Τζον Βίλιαμς, 49 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 5 νίκες. Λοιπόν, αποφασίστε αν θα πάτε να την δείτε ή όχι. Πάντως είναι μια επιλογή σίγουρα έτσι ποιοτικής ταινίας για το Σαββατοκύριακο. Χριστίνα Λικιαρδοπούλου, ευχαριστώ πολύ που ήσουν έτσι σήμερα κοντά μας. Καλέσατε. Πέρασα ένα πολύ όμορφο διώρο. Το οποίο μου χρειαζόταν γιατί πέρασα όμορφα. Και η πόρτα μας είναι ανοιχτή και σας περιμένουμε, γιατί το από ξέρω, ό,τι φαίνεται... Ξέρω πάντα ότι είσαστε πολύ φιλόξενοι. Από ό,τι φαίνεται έχουμε να δούμε πολλά ακόμα φέτος, έτσι, ναι. Φετινή σεζόν. Και γιατί είμαστε τώρα θα μπει το μέγκα στο παιχνίδι καταρχήν. Τώρα θα μπει το μέγκα στο παιχνίδι. Γιατί μέχρι τώρα ήταν απόν. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Ευχαριστώ. Εδώ στο μαγκαζίνο Live, γιατί το Live είναι η ζωή και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Και να προχωράμε μπροστά. Δασκάλα μας. Εμείς ραντεβού αύριο, εδώ, στις 12. Σας περιμένουμε.